Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους Ελλάδα-Ρωσία 2016, η εκπομπή μεταδίδει απόψε το έργο του κορυφαίου Ρώσου δραματουργού Αντών Τσέχοφ, «Τρεις αδελφές». Η ηχογράφηση που θα ακούσουμε μεταδόθηκε πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1989 από την εκπομπή «Μικρή Αυλαία» στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Άντων Τσέχοβ, «Οι τρεις αδελφές». Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιάννης Λαμπρόπουλος, Θάλια Παπάζογλου, Μάνια Τεχριτζόγλου, Εύα Κοταμανίδου, Μαρία Βουράκη, Γιώργος Χριστόπουλος, Δημήτρης Καταληφός, Γιάννης Θωμάς, Δημήτρης Παπαγιάννης, Νίκος Γαλιάτσος, Κώστας Μάνος, Βασίλης Κεχαγιάς, Θόδωρος Κατσαδράμης, Έφη Πολυζωγοπούλου, Γιάννης Μοίρας, Αθηνά Δόμπρου. Μουσική επιμέλεια Κώστας Μιλωνάς. Επιμέλεια ήχων Φανή Σιώρη. Ρύθμιση ήχου Χριστίνα Σκάντζικα. Παραγωγή Δημήτρης Φραγκουδάκης. Σκηνοθεσία Γρηγόρης Κωνσταντή Μασαλάς. Μάσα, γιατί δεν γραμμάς το καπέλο σου? Το περιγιάλι στέκει ένα πράσινο δέντρι. Συλλογιέσαι, Ειρήνα? Ο πατέρας πέθανε ένα χρόνο πριν, ακριβώς σαν σήμερα, στις 5 του Μάη, στη γιορτή σου, Ειρήνα. Έκανε πολύ κρύο εκείνη την ημέρα, χιόνιζε. Μου φαινόταν πως δεν θα το βαστάξω. Εσύ ήσουν λιποθυμισμένη και φαινόσουν σαν πεθαμένη. Κι όμως, να, πέρασε ένας χρόνος και εμείς ξαναθυμόμαστε το θάνατό του χωρίς πόνο. Εσύ φοράς πια άσπρο φόρεμα και το πρόσωπό σου λαμποκοπά. Και τότε χτυπούσε το ρολόι. Θυμάμαι όταν σήκωσαν τον πατέρα, η μουσική έπαιζε. Στο νεκροταφείο πέφτανε κανονιές. Ήταν στρατηγός, διοικούσε μια ταξιαρχία, κι όμως λίγος κόσμος ακολούθησε την κηδεία του. Εξάλλου έβρεχε μια δυνατή βροχή και χιόνι. Γιατί να τα ξαναθυμόμαστε? Ο Βαρόνος, ο γιατρός και ο Σαλιώνη πέρασαν στη σάλα. Σήμερα κάνει ζέστη. Μπορεί κανείς να αφήσει ορθάνυχτα τα παράθυρα. Ωστόσο οι σημείδες ακόμα δεν πέταξαν φύλλα. Εδώ και 11 χρόνια πριν, αυτό το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, ο πατέρας είχε αναλάβει τη διοίκηση της ταξιαρχίας. Φύγαμε όλοι μαζί από τη Μόσχα, τέτοια εποχή, στις αρχές του Μάη. Στη Μόσχα όλα πια είναι ανθισμένα. Όλα τα λούζει ο ήλιος και κάνει ζέστη. 11 χρόνια πέρασαν, κι όμως εγώ τα θυμάμαι όλα σαν να είχαμε φύγει χτες. Θεέ μου, ξύπνησα σήμερα το πρωί, είδα το θάμπος αυτό, είδα την άνοιξη και η χαρά ανατάραξε την ψυχή μου. Ένιωσα τέτοια λαχτάρα για τον τόπο που γεννηθήκαμε. Μη σφυρίζεις, Μάσα. Πώς μπορείς και το κάνεις αυτό? Από τα μαθήματα που δίνω κάθε μέρα στο γυμνάσιο και έπειτα άλλα πάλι ίσα με το βράδυ, μου πονάει διαρκώς το κεφάλι και κάνω κάτι σκέψεις. Λες και με πήραν τα γεράματα. Και αλήθεια, σε αυτά τα 4 χρόνια που δουλεύω στο γυμνάσιο, νιώθω πως φεύγουν από μέσα μου στάλα στάλα και οι δυνάμεις μου και τα νιάτα μου. Και μονάχα θεριεύει και δυναμώνει ένα όνειρο. Να φύγουμε στη Μόσχα. Ναι. Να πουλήσουμε το σπίτι, να τελειώνουμε με το κάθε τι εδώ και δρόμο για τη Μόσχα. Ναι, γρήγορα στη Μόσχα. Ο αδελφός μας σίγουρα θα γίνει μια μέρα καθηγητής. Και έτσι κι αλλιώς δεν θα μείνει εδώ. Μονάχα πώς θα τα βολέψουμε με την κακομοίρα τη Μάσα? Η Μάσα θα έρχεται στη Μόσχα κάθε χρόνο, το καλοκαίρι. Πρώτα ο Θεός όλα θα διορθωθούν.
όμορφος καιρός είναι σήμερα. Δεν ξέρω γιατί έχω στην ψυχή τόσο φως. Σήμερα το πρωί θυμήθηκα πως γιορτάζω. Άξαφνα νιώσα χαρά και ξαναθυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια, όταν ζούσε ακόμα η μαμά. Και τι θαυμαστά όνειρα που με ανατάραζαν. Τι εξαίσια όνειρα. Σήμερα λαμποκοπάς ολόκληρη. Φαίνεσαι ασυνήθιστα όμορφη. Σαν μια χρυσή καδένα. Και η Μάσα είναι όμορφη. Θα ήταν καλός και ο Αντρέη, μονάχα που παραχόντρι είναι και αυτό δεν του πάει. Ενώ εγώ γέρασα. Αδυνάτησα πολύ. Ίσως γιατί νευριάζω στο γυμνάσιο με τα κοριτσόπουλα. Να, σήμερα είμαι ελεύθερη. Είμαι στο σπίτι και το κεφάλι μου δεν μου πονεί. Νιώθω πως είμαι πιο νέα από χτες. Είμαι 28 χρονών μονάχα. Όλα είναι καλά. Όλα έρχονται από το Θεό, όμως θα ρω πως αν παντρευόμουν και καθόμουν όλη την ημέρα στο σπίτι μου, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Τον αγαπούσα πολύ τον άντρα μου. Τι κουταμάρας είναι αυτός που μου ξένεται σαλιώνει. Βαριέται κανείς να σας ακούει. Ξέχασα να σας το πω, Όλγα Σεργέγευνα. Σήμερα θα έρθει να σας επισκεφθεί ο νέος διοικητής της πυροβολαρχίας μας, Βερσίνη. Και με αυτό τι, χαράστο. Είναι γέρος? Όχι, έτσι και έτσι. Δεν θα είναι παραπάνω από 40-45 χρονών. Φαίνεται καλό παιδί. Δεν είναι κουτός, αυτό δεν χωράει καμιά αμφιβολία. Μονάχα που μιλάει πολύ. Είναι ενδιαφέρον άνθρωπος. Ναι, αρκετά. Έχει μονάχα τη γυναίκα του, την πεθερά του και δύο κοριτσάκια. Είναι εξάλλου παντρεμένος για δεύτερη φορά. Κάνει επισκέψεις και λέει παντού πως έχει γυναίκα και δύο κοριτσάκια. Θα το πει και εδώ, χωρίς άλλο. Η γυναίκα του μοιάζει με μισότρελη. Με μακριά κοριτσίστικη κοτσίδα, λέει υπερφύ αλλά πράγματα, φιλοσοφεί και συχνά κάνει απόπειρες αυτοκτονίες. Προφανώς για να τρομάξει τον άντρα της. Εγώ από καιρό θα έφευγα μακριά από μια τέτοια γυναίκα. Όμως εκείνος την υπομένει και μονάχα παραπονιέται. Με το ένα μου χέρι σηκώνω μονάχα 20 οκάδες. Ενώ με τα δυο 65 και μάλιστα 80 οκάδες. Και από το γεγονός αυτό συμπεραίνω πως δύο άνθρωποι είναι δυνατότεροι από έναν, όχι μονάχα δυο, μα και τρεις και περισσότερες μάλιστα. Όταν παρατηρείτε πτώσεις των τριχών, δυο γραμμάρια ναφθαλίνης εντός ημισίας φιάλης συνοπνεύματος αναμειγνύεται καλώς και χρησιμοποιείται καθημερινώς. Ας το σημειώσουμε. Λοιπόν, όπως σας είπα, μπήκετε στο μπουκαλάκι οφελός και ανάμεσά του περνάει ένας διάλινος μικρός σωλήνας. Κατόπιν παίρνετε μια πρέζα από την πιο απλή, την πιο κοινή. Ιβάν Ρωμάνιτς, καλέ μου Ιβάν Ρωμάνιτς. Τι είναι, μικρούλα μου, χαρά μου. Πέστε μου, γιατί είμαι σήμερα τόσο ευτυχισμένη. Λες και έχω φτερά. Από πάνω μου απλώνεται ο πλατής γαλάζιος ουρανός και πετάνε μεγάλα άσπρα πουλιά. Γιατί αυτό, γιατί? Θα φιλήσω τα χέρια σας. Άσπρο μου πουλάκι. Όταν ξύπνησα σήμερα το πρωί και σηκώθηκα και πλήθηκα, τότε μου φάνηκε ξαφνικά πως για μένα όλα είναι ξεκάθαρα σε τούτο τον κόσμο και ξέρω πως έπρεπε να ζω. Καλέ μου Ιβάν Ρωμάνιτς, τα ξέρω όλα. Ο άνθρωπος οφείλει να μοχθεί, να εργάζεται με τον ιδρώτα του προσώπου του, όποιος και αν είναι αυτός. Και πως μέσα σε αυτό κλείνεται το νόημα και ο σκοπός της ζωής του, η ευτυχία του, οι ενθουσιασμοί του. Πουλάκι μου. Τι καλά είναι να είναι κανείς εργάτης που σηκώνεται πριν ακόμα φέξει και σπάει πέτρες στο δρόμο, είτε τσοπάνος, είτε δάσκαλος που διδάσκει τα παιδιά, είτε μηχανικός σε ένα σιδηρόδρομο. Θεέ μου, μα όχι. Ούτε καν άνθρωπος. Καλύτερα να είναι κανείς ένα βουβάλι. Καλύτερα να είναι κανείς ένα απλό άλογο. Φτάνει μονάχα να δουλεύει. Παρά να είναι μια νέα γυναίκα που σηκώνεται στις 12 το μεσημέρι, έπειτα πίνει τον καφέ της στο κρεβάτι, ύστερότερα κάνει δύο ώρες για να ντυθεί. Ω, πόσο είναι απέσιο. Όπως τη μεγάλη ζέστη σου ήρθε να πιεις, έτσι και για μένα μου ήρθε η όρεξη να δουλέψω. Και αν δεν με δείτε να σηκώνομαι νωρίς και να εργάζομαι, τότε να πάψετε αν έχετε φίλοι σας, Ιβάν Ρωμάνιτς. Θα πάψω. Ο πατέρας μας έμαθε να σηκωνόμαστε στις 7. Τώρα η Ειρήνα ξυπνάει στις 7 και τουλάχιστον είσαμε τις 9, κάθεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι της και κάτι σκέφτεται. Και έχει ένα τόσο σοβαρό ύφος. Του πήρες πια συνήθεια να με βλέπεις μικρό κοριτσάκι και σου φαίνεται παράξενο τον έχω ύφος σοβαρό. Είμαι 20 χρονών. Η νοσταλγία του μόχθου. Ο Θεέ μου, πόσο την καταλαβαίνω. Δεν δούλεψα καμιά φορά στη ζωή μου. Γεννήθηκα στην Παγερή και αργό σχολή Πετρούπολη. Σε μια οικογένεια που ποτέ της δεν γνώρισε την εργασία και καμιά φροντίδα.
Θυμάμαι όταν ερχόμουν στο σπίτι από το στρατό. Ο Λακές μου βγάζε τις μπότες και εγώ εκείνη τη στιγμή νευρίαζα. Ενώ η μητέρα μου με κοιτούσε με λατρεία και απορούσε όταν οι άλλοι με έβλεπαν διαφορετικά. Με προφύλαγαν από κάθε εργασία. Μονάχα είναι ζήτημα αν με προφύλαξαν. Είναι ζήτημα. Θα αρχίσω να εργάζομαι μετά από καμιά 25-30 χρόνια. Τότε που θα δουλεύει ο καθένας. Εγώ δεν θα εργάζομαι. Εσείς δεν λογαριάζεστε. Σε 25 χρόνια εσείς πια δεν θα βρισκόσαστε σε τούτο τον κόσμο, δόξα να έχει ο Θεός. Σε καμιά 22 χρονάκια θα πεθάνετε από τα μπλά. Είτε εγώ θα σας φυτέψω μια σφαίρα στο κεφάλι, άγγελέ μου. Α, καλά, καλά, καλά. Βγάλε τώρα το μπουκαλάκι σου με το μυρωδικό και ράντισε το στήθος σου και τα χέρια σου. Μα αλήθεια μου, ποτέ μου δεν έκανα τίποτα. Όπως βγήκα από το πανεπιστήμιο, έτσι και έμεινα. Χωρίς να κουνήσω το δαχτυλάκι. Ούτε και ένα βιβλιαράκι δεν έχω διαβάσει. Διάβαζα μονάχα εφημερίδες. Ορίστε, ξέρω από τις εφημερίδες ποιος ήταν, ας υποθέσουμε, ο Ντομπρολιούμποφ. Μα τι πάνω κάτω έγραψε δεν το ξέρω. Ο Θεός ξέρει. Νάτο, με φωνάζουνε κάτω. Κάποιος θα ήρθε στο σπίτι μου. Έρχομαι αμέσως. Σταθείτε. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Τέλησε τα γένια σου και τρέξε. Κάτι σκαρφίστηκε πάλι. Ναι, έφυγε με πολύ επίσημο και θριαμβευτικό ύφος. Σίγουρα θα σας στέλνει σε λίγο κανένα δώρο. Τι δυσάρεστο. Ναι, είναι φοβερό. Πάντα του κάνει ανοησίες. Στο πεγιάλι στέκει ένα πράσινο δέντρι με μια χρυσή καδένα. Με μια χρυσή καδένα. Είσαι εύθυμη σήμερα, Μάσα. Για που ετοιμάζεσαι και φοράς το καπέλο σου? Για το σπίτι. Παράξενο. Να φεύγει η Όλγα την ημέρα που τη γιορτάζετε. Να το ίδιο κάνει, θα ξανάρθω το βράδυ. Γεια σου, καλή μου. Ειρήνη μου, έλα να σε φιλήσω. Σου εύχομαι άλλη μια φορά να είσαι καλά. Να είσαι ευτυχισμένη. Άλλοτε, τον καιρό που ζούσε ακόμα ο πατέρας όταν γιορτάζαμε, ερχόταν στο σπίτι μας 30-40 αξιωματικοί. Το σπίτι αντιλαλούσε από τις φωνές. Ενώ σήμερα είμαστε τρεις και ο κούκος. Και είναι μια σιγαλιά. Λες και βρισκόμαστε στην έρημο. Θα φύγω. Σήμερα είμαι στα μπουρίνια μου, δεν έχω κέφια. Μη δίνεις προσοχή σε αυτά που σου λέω. Θα τα ξαναπούμε έπειτα, για την ώρα έχει για χρυσή μου. Κάπου λέω να πάω κι εγώ. Ουφ, τι κακιά που είσαι. Δεν σε καταλαβαίνω, Μάσα. Όταν φιλοσοφεί ένας άντρας, αυτό θα είναι φιλοσοφία. Ή στο κάτω της γραφής σοφιστία. Όταν φιλοσοφεί μια γυναίκα, οι δυο γυναίκες, τότε πια φέξε μου και γλίστριζα. Τι θέλετε να πείτε με αυτό, φρικτέ και τρομερέ άνθρωπε? Τίποτα, τίποτα. Δεν πρόφτασε να βγάλει άχνη η αρκούδα των αδράχων. Επάψτε πια. Εδώ, Μπάτιουσκο, εδώ. Είπα μέσα. Τα πόδια σου είναι καθαρά. Έλα. Από την Ομαρχία, Ειρήνα μου. Από τον πρωτοποπόφ, τον Μιχαήλ Ιβάνοβιτς, μια Τούρκα. Ευχαριστώ, Ταντά. Να τον ευχαριστήσεις, Φεραπών. Πώς είπατε? Να τον ευχαριστήσεις. Ταντά, δώσ' του λίγη τούρτα. Φεραπών, πήγαινε μέσα, θα σου δώσουν εκεί λίγη τούρτα. Πώς είπατε? Πάμε, Μπάτιουσκα, Φεραπών, Σπυριντώνητ. Πάμε. Δεν τον χωνεύω τον πρωτοποπόφ, τούτο τον Μιχαήλ Ποτάπιτς Ιβάνοβιτς. Δεν θα έπρεπε να τον προσκαλέσετε. Μα δεν τον προσκάλεσα. Και έκανε θαυμάσια. Ω, τι ωραίο σαμοβάρι. Καλέ τροφερό, Μάνιτς. Κουμπίσε το εδώ. Εδώ πέρα κουμπίσε. Να σας το έλεγα. Ιβάν Ρωμάνιτς, μα δεν τρεπόσαστε πια. Αγαπημένες μου, καλές μου, είσαστε οι μοναδικές μου. Είσαστε για μένα ό,τι πολυτιμότερο έχω στον κόσμο. Σε λίγο θα γίνω 60 χρονών. Είμαι γέρος πια. Ολομόναχος και ασήμαντος γεροντάκος. Μέσα μου δεν έχω τίποτα καλό έξω από αυτή την αγάπη μου για σας. Και αν δεν είσαστε εσείς, από καιρό πια θα έπαβα να ζω στον κόσμο. Ειρήνουσκα, γλυκιά μου παιδούλα, σας γνώρισα από την ημέρα που γεννηθήκατε. Σας κράτησα στα χέρια μου. Αγαπούσα τη Μακαρίτισσα, τη μαμά σας. Μα για ποιο λόγο να μου κάνετε τόσο ακριβά δώρα? Ακριβά δώρα. Δεν πάτε στο καλό. Πήγαινε μέσα το σαμοβάρι. Μάλιστα, μάλιστα, κύριε. Ακριβά δώρα, ακριβά δώρα. Καλέ μου, ήρθε κάποιος συνταγματάρχης που δεν τον ξέρω.
Έβγαλε και όλα στο παλτό του, παιδάκια μου. Και έρχεται κατά δόθε. Ποιος είναι πάλι αυτός? Πρέπει να είναι ο Βερσίνη. Ειρήνουτσκα. Να τον εδεχτείς καλότροπα. Ευγενικά, ε. Κι είναι ώρα πια για το πρόγευμα, Θεέ μου. Ο συνταγματάρχης Βερσίνη. Καλημέρα σας. Έχω την τιμή να παρουσιαστώ, Βερσίνη. Χαίρω πάρα πολύ που επιτέλους βρίσκομαι σπίτι σας. Πώς μεγαλώσατε. Καθίστε παρακαλώ. Μας κάνετε μεγάλη ευχαρίστηση. Πόσο χαίρομαι. Αλλά θα ρω πως είσαστε τρεις αδερφές. Ναι. Θυμάμαι τρία κοριτσάκια. Τα πρόσωπα δεν τα θυμάμαι πια, μα ότι ο πατέρας σας, ο συνταγματάρχης Πραζόροφ, είχε τρεις μικρές κορούλες, αυτό το θυμάμαι θαυμάσια. Και τις έχω δει άλλωστε και με τα ίδια μου τα μάτια. Πώς περνάει ο καιρός, πω, τι γρήγορα που περνάει ο καιρός. Ο Αλεξάνδρη Γνάτιεβιτς είναι από τη Μόσχα. Από τη Μόσχα? Είσαστε από τη Μόσχα? Ναι, από εκεί. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σας ήταν εκεί διοικητής πυροβολαρχίας και εγώ αξιωματικός στο ίδιο σώμα. Μα εσάς το πρόσωπό σας θα ρω πως το θυμάμαι λιγάκι. Εγώ όμως όχι. Όλα λοιπόν. Ο συνταγματάρχης Βερσίνη αποδεικνύεται πως είναι από τη Μόσχα. Ώστε εσείς πρέπει να είσαστε η Όλγα Σεργέγευνα, η μεγαλύτερη. Μάλιστα. Και εσείς η Μάσα. Βεβαίως. Και εσείς η Ειρήνα, η πιο μικρή. Είσαστε από τη Μόσχα. Μάλιστα, σπούδασα στη Μόσχα και άρχισα την υπηρεσία μου στη Μόσχα. Υπηρέτησα πολλά χρόνια εκεί και επιτέλους ανέλαβα εδώ την πυροβολαρχία. Μετατέθηκα όπως βλέπετε εδώ. Εσάς δηλαδή δεν σας καλοθυμούμε. Θυμάμαι μονάχα πως είσαστε τρεις αδερφάδες. Ο πατέρας σας έμεινε ζωηρά στη μνήμη μου. Να, δεν έχω παρά να κλείσω τα μάτια μου και τον ευλέπω σαν ολοζώντανο μπροστά μου. Στη Μόσχα σύχναζα τακτικά στο σπίτι σας και... Είχα την εντύπωση πως τους θυμόμουν όλους και... Λέγομαι Αλεξάνδρη Γνάτιεβιτς. Αλεξάνδρη Γνάτιεβιτς και είσαστε από τη Μόσχα. Τι έκπληξη. Ξέρετε, πρόκειται να ξαναγυρίσουμε πάλι εκεί. Α. Υποθέτουμε κατά το φθινόπωρο να είμαστε πάλι στη Μόσχα. Είναι η πατρίδα μας, εκεί γεννηθήκαμε. Στην παλιά Μπασμάνοφα. Είδαμε χωρίς να το περιμένουμε ένα συντοπίτη μας. Αχ, τώρα το θυμήθηκα. Θυμάσαι όλια. Λέγαμε στο σπίτι ο ερωτευμένος σταγματάρχης. Είσαστε εκείνο τον καιρό ανθιπολοχαγός και είσαστε με κάποιον ερωτευμένος. Μα δεν ξέρω γιατί όλοι σας πείραζαν και σας λέγανε ταγματάρχη. Αυτό είναι. Ο ερωτευμένος ταγματάρχης. Αυτό είναι. Τότε είχατε μονάχα μουστάκια. Όπως γεράσατε. Πόσο έχετε γεράσει. Ναι, τότε με έλεγαν ερωτευμένο ταγματάρχη. Ήμουνα νέος, τότε ήμουν ερωτευμένος. Σήμερα άλλαξαν τα πράγματα. Κι όμως δεν έχετε ακόμα ούτε μια άσπρη τρίχα. Είσαστε γερασμένος, μα όχι γέρος ακόμα. Κι όμως είμαι πια 43 χρονών. Είναι καιρός που φύγατε από τη Μόσχα. 11 χρόνια. Μα τι έπιασε μάσα και κλαις. Παράξενη που είσαι. Θα βάλω κι εγώ τα κλάμα. Δεν έχω τίποτα. Σε ποιαν οδό καθόσαστε? Στην παλιά Μπασμάναγια. Και εμείς εκεί μέναμε. Έναν καιρό καθόμουν στην οδό Γερμανίας. Από την οδό Γερμανίας πήγαινα στην Κράσνα για στη Στρατόνα. Εκεί είναι ένα πένθυμο γεφύρι και κάτω από το γεφύρι το νερό βουίζει. Σαν ήσουν μονάχος, η ψυχή σου γέμιζε μελαγχολία. Ενώ εδώ τι πλατή, τι πλούσιο ποτάμι. Υπέροχο ποτάμι. Ναι, μόνο που κάνει πολύ κρύο. Έχουμε κρύο εδώ και πολλά κουνούπια. Τι λέτε, εδώ πέρα είναι ένα τόσο υγιεινό και καλό σλάβικο κλίμα. Το δάσος, το ποτάμι και έχει και σημίδες. Οι γλυκές σεμνές σημίδες. Τις αγαπάω περισσότερο από όλα τα λαδέντρα. Είναι ευχάριστη εδώ η ζωή. Μόνο παράξενο πράγμα. Ο σιδηροδρομικός σταθμός να απέχει 20 βέρστια. Και κανένας δεν το ξέρει γιατί να συμβαίνει αυτό. Εγώ όμως ξέρω γιατί να συμβαίνει αυτό. Γιατί αν ο σταθμός ήταν κοντά, τότε δεν θα ήταν μακριά. Και μια που είναι μακριά, αυτό πάει να πει πως δεν είναι κοντά. Ρατατζή Βασίλη Βασίλιεβιτς. Τώρα σας θυμήθηκα κι εγώ. Ναι, σας θυμάμαι. Ήξερα και τη μητέρα σας. Ήταν καλή γυναίκα. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της. Η μαμά είναι θαμένη στη Μόσχα. Στο νεκροταφείο του Νόβο Ντέβιτσε. Φανταστείτε, αρχίζω κιόλας να ξεχνώ το πρόσωπό της. Το ίδιο θα πάψουν να μας θυμούνται κι εμάς. Θα μας ξεχάσουν. Ναι, θα μας ξεχάσουν. Τέτοια είναι η μοίρα μας. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εκείνο που μας φαίνεται σοβαρό, σημαντικό, πολύ σπουδαίο, θα έρθει καιρός που θα ξεχαστεί, είτε θα πάψει πια να μας φαίνεται σπουδαίο. Και το περίεργο είναι που δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα τι θα είναι εκείνο κυρίως που θα θεωρείται υψηλό και σπουδαίο και ποιο θα θεωρείται αξιοθρήνητο και γελίο. Μήπως η ανακάλυψη του Κοπέρνικου ή ας υποθέσουμε του Κολόμβου.
Δεν φαινόταν τον πρώτο καιρό άχρηστη και γελία? Ενώ μια οποιαδήποτε καινή ανοησία που την έγραψε ένας παραδοξολόγος δεν περνούσε τάχα για μεγάλη αλήθεια. Ναι, μπορεί να συμβεί ακόμα η τωρινή μας ζωή, που τόσο εύκολα την παραδεχόμαστε, να φαντάζει με τον καιρό αλόκοτη και ανοικονόμητη, άβαθη, όχι και τόσο παστρική, και ίσως ακόμα και αμαρτωλή. Τι σημασία έχει? Να, ίσως πάλι να πούνε τη ζωή μας υψηλή και να τη θυμούνται με σεβασμό. Στην εποχή μας δεν υπάρχουν βασανιστήρια, δεν υπάρχουν ποινές, επιδρομές. Κι όμως πόσα βάσανα έχει ο κόσμος. Τι. Ω, του βαρόνου μας, μην του δώσεις να φάει. Ας τον μονάχα να φιλοσοφεί. Βασίλη Βασίλιεβιτς, σας παρακαλώ να με αφήσετε ήσυχο. Αυτό πια κατάντα πληκτικό στο τέλος. Αλεξάνδρη Γνάτιεβιτς, τα βάσανα που παρατηρούνται τώρα είναι τόσα πολλά. Λένε ωστόσο για κάποια ορισμένη ηθική εξύψωση που τάχα έχει φτάσει ήδη στην κοινωνία μας. Ναι, ναι, φυσικά. Είπατε πριν από λίγο, Βαρόνα, ναι, πως τη ζωή μας θα την πουν υψηλή. Κι όμως οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να είναι χαμηλοί. Χαμηλοί. Ορίστε, κοιτάξτε πόσο χαμηλός είμαι. Για να παρηγοριέμαι λοιπόν, πρέπει να λέω πως η ζωή μου είναι υψηλή. Το πράγμα είναι ευνόητο. Είναι ο Αντρέι που παίζει, Αλεξάνδρη Γνάτιεβιτς, ο αδελφός μας. Είναι ο σοφός της οικογενείας μας. Φαίνεται πως θα γίνει καθηγητής. Ο μπαμπάς ήταν στρατιωτικός. Όμως ο γιος του διάλεξε για τον εαυτό του τη σταδιοδρομία του διανοούμενου. Σύμφωνα με την επιθυμία του μπαμπά. Σήμερα τον παραπειράξαμε πια. Θαρώ πως είναι λιγάκι ερωτευμένος. Με κάποια ντόπια δεσποινή. Σήμερα χωρίς άλλο θα μας έρθει. Αχ, να τη δείτε πως ντύνεται. Όχι μονάχα καλέσθητα παλιάς μόδας, απλούστατα αξιοθρύνητα. Φοράει μια αλόκοτη παρδαλή κυτρινοπή φούστα και μια φράντζα της κακιάς ώρας και κόκκινο μπλουζάκι. Και έχει κάτι μαγουλάκια, ασπρουλιάρικα. Ο Αντρέι δεν είναι ερωτευμένος, δεν μπορώ να το παραδεχτώ αυτό. Όσο να έχει κάποιο γούστο. Μα έτσι, απλώς, μας πειράζει, κάνει παλάβρες. Α, έμαθα χτες πως παντρεύεται τον Πρωτοποπόφ, τον πρόεδρο του επαρχιακού συμβουλίου μας, και θα κάνει θαυμάσια. Αντρέι, Αντρέι, έλα εδώ μια στιγμή, καλέ μου. Έλα, Αντρέι. Ο αδελφός μου, Αντρέι Σεργέης. Βερσίνιν. Πραζόροφ. Είσαι υδρωμένος, σκούπισε το πρόσωπό σου. Μας ήρθατε εδώ σαν διοικητής της πυροβολαρχίας. Το φαντάστηκες ποτέ σου? Ο Αλεξάνδρη Γνάτιεβιτς είναι από τη Μόσχα. Μα, τα συγχαρητηριά μου λοιπόν. Τώρα πια οι αδερφούλες μου δεν θα σας αφήσουν να πάρετε ανάσα. Σίγουρα θα με βαρέθηκαν κιόλας οι αδερφές σας. Κοιτάξτε τι όμορφη κορνίζα που μου χάρισε σήμερα η φωτογραφία μου, Αντρέι. Την έφτιαξε μονάχος. Ναι, πράγματι. Να, και εκείνη την κορνίζα που είναι πάνω από το πιάνο, πάλι ο ίδιος την έκανε. Έλα, Ειρήνα, σε παρακαλώ. Είναι ο σοφός του σπιτιού μας. Παίζει και βιολί και σκαρώνει λογής πραγματικά. Με δύο λόγια όλα τα καταφέρνει. Αντρέι, Αντρέι, μη φεύγεις. Έλα, Αντρέι. Έχει μια συνήθεια να φεύγει πάντα. Έλα, Αντρέι, έλα, έλα εδώ. Αφήστε με, αφήστε με, σας παρακαλώ. Ο αστείος που είσαι. Τον Αλεξάνδρη Γνάτιεβιτς τον έλεγαν κάποτε ερωτευμένο ταγματάρχη, και όμως δεν θύμωνε διόλου. Καθόλου. Εγώ όμως θέλω να σε βγάλω εσένα, ο ερωτευμένος βιολιστής. Έλα, να σας σε παρακαλώ, μάσα να... Ο Αντριούσα είναι ερωτευμένος. Ήσυχα τον έρωτα και μόνο μας έχει πλάσει. Φτάνει πια, φτάνει. Δεν έκλεισα μάτι τη νύχτα και σήμερα λιγάκι δεν είμαι στα καλά μου, όπως λένε. Διάβαζα ίσα με τις 4, έπειτα ξάπλωσα. Μα του κάκου. Έκανα χίλιες σκέψεις. Και εδώ ξέρετε ξημερώνει πολύ νωρίς. Ο ήλιος μπαίνει από όλες τις μεριές στην κάμαρα. Θέλω όσο θα είμαι εδώ και βαστάει το καλοκαίρι να μεταφράσω ένα βιβλίο από τα αγγλικά. Ξέρετε αγγλέζικα? Ναι. Ο πατέρας, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, μας τρέλανε στο διάβασμα. Είναι γελίο και κουτό κι όμως πρέπει να σας το εξομολογηθώ. Ύστερα από το θάνατό του άρχισα να χοντρένω και να έγινα ολοστρόγγυλος ένα χρόνο μέσα. Λες και το κορμί μου λυτρώθηκε από το βάρος της μελέτης. Χάρη στον πατέρα, εγώ και αδερφές μου ξέρουμε γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά. Η Ειρήνα μάλιστα ξέρει ακόμα και ιταλικά. Όμως τι ακριβά που τα πληρώσαμε όλα αυτά. Oh, σε αυτή την πόλη να ξέρει κανείς τρεις γλώσσες είναι περιττή πολυτέλεια. Μάλιστα ούτε καν πολυτέλεια. Μα κάτι σαν περιττό εξάρτημα. Σαν ένα έκτο δάχτυλο. Ξέρουμε πολλά περιττά πράγματα. Να τα μας. Ξέρετε πολλά περιττά πράγματα. Νομίζω πως δεν υπάρχει και ούτε μπορεί να υπάρξει κανένας τέτοιος πληκτικός
και μελαγχολικός τόπος όπου να μην είναι χρήσιμος ένας γνωστικός και μορφωμένος άνθρωπος. Ας παραδεχτούμε πως ανάμεσα στις 100.000 του πληθυσμού αυτής της πόλεως, που φυσικά είναι αγρίκος και καθυστερημένος, τέτοιοι σαν για εσάς είναι μονάχα τρεις. Τέτοιοι σαν για εσάς θα παρουσιαστούν ίσως μετά από σας άλλοι 6, επί τα 12 και πλήθος άλλοι, ώσπου τέλος οι όμοιοι σας θα γίνουν η πλειονότητα. Έπειτα από 200-300 χρόνια η ζωή πάνω στη γη θα είναι αφάνταστα πανόρια και εκπληκτική. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια τέτοια ζωή. Και αν για την ώρα δεν υπάρχει, τότε έχει χρέος να την προμαντεύει. Ακριβώς. Να την περιμένει, να την ονειροπολεί, να προετοιμάζεται για αυτή. Και για τούτο έχει χρέος να βλέπει και να μαθαίνει περισσότερα από όσα είδε και έμαθε ο παππούς του και ο πατέρας του. Και εσείς γκρινιάζετε γιατί ξέρετε πολλά περί τα πράγματα. Ας βγάλω το καπέλο μου. Θα μείνω για το πρόγευμα. Αλήθεια, όλα αυτά θα έπρεπε να τα γράψει κανείς. Λέτε, Αλεξάνδρη Ιγνάτιεβιτς, πως ύστερα από πολλά πολλά χρόνια η ζωή θα γίνει πανόρια και καταπληκτική. Πάλι έφυγε ο Αντρέη. Αυτό είναι αληθινό. Όμως για να συμμετέχουμε σε αυτή σήμερα, έστω και από μακριά, θα έπρεπε να προετοιμαζόμαστε για αυτή. Θα έπρεπε να εργαστούμε. Ναι, ωστόσο τι πολλά λουλούδια που έχετε. Το σπίτι σας είναι θαυμάσιο. Σας ζηλεύω. Ενώ εγώ σε όλη μου τη ζωή βολόδερνα σε διάφορα σπιτάκια με δύο καρέκλες, με ένα τιβάνι και με σόμπες που πάντοτε κάπνιζαν. Απ' τη ζωή μου έλειπαν ίσα ίσα να τέτοια λουλούδια. Τι να γίνει. Ναι, πρέπει να εργαστούμε. Συχνά σκέφτομαι τι θα γινόταν αν άρχιζα τη ζωή μου ξανά, και μάλιστα συνειδητά. Αν η μια ζωή που την έζησε κανείς ήταν όπως τα λέγαμε η πρόχειρη και η άλλη η καλή, τότε ο καθένας μας νομίζω θα προσπαθούσε προπάντων να μην επαναλαμβάνεται. Τουλάχιστον θα δημιουργούσε στον εαυτό του ένα άλλο περιβάλλον ζωής. Θα φτιάχνε για τον εαυτό του ένα τέτοιο σπίτι με λουλούδια, με ένα πλήθος λουλούδια. Έχω γυναίκα, δύο κορούλες. Επιπλέον η γυναίκα μου είναι μια κυρία καχεκτική και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αν ήταν να ξανάρχιζα τη ζωή μου, δεν θα παντρευόμουν. Όχι, όχι. Να και ο Φεντόρη Ιλιτς Πουλίγκιν. Αγαπημένη μου αδελφή, επίτρεψέ μου, καθώς βλέπεις έβαλα την επίσημη στολή μου για να σου πω τα χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή και να σου ευχηθώ με όλη μου την καρδιά υγεία και ευτυχία και όλα εκείνα που μπορεί να επιθυμήσει μια κοπέλα της ηλικίας σου. Και έπειτα να σου προσφέρω ως δώρο τούτο εδώ το βιβλιαράκι. Είναι η ιστορία του γυμνασίου μας μέσα σε 50 χρόνια γραμμένη από μένα. Ασημαντότατο βιβλίο που γράφτηκε για να περνάει η ώρα, ωστόσο διάβασέ το. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, συνταγματάρχα. Καλημέρα. Πουλίγκιν, καθηγητής του ΕΝΤΑΦΤΑ Γυμνασίου, αυλικός σύμβουλος. Ειρήνα, μέσα σε τούτο το βιβλίο θα βρεις τον κατάλογο όλων των αποφύτων του γυμνασίου μας σε αυτά τα 50 χρόνια. Φέκι γκουότ ποτουί, φασιάντ μελιόρα ποτέντες. Αγαπημένη μου Μασά. Μα ένα παρόμοιο βιβλίο μου ξαναχάρισες ήδη το Πάσχα. Δεν είναι δυνατόν. Τότε δώσ' το μου πίσω. Ή μάλλον δώσ' το καλύτερα στον συνταγματάρχη. Πάρτε το, συνταγματάρχα. Θα το διαβάσετε καμιά φορά όταν θα πλήτετε. Σας ευχαριστώ. Είμαι εξαιρετικά ευχαριστημένος με τη γνωριμία σας. Φεύγετε. Μα όχι, όχι. Θα μείνετε να προγευματίσουμε μαζί. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μου φαίνεται πως έπεσα σε γιορτή. Συμπαθήστε με, δεν το ήξερα και δεν σας ευχήθηκα. Σήμερα, κύριοι, είναι η μέρα αργίας. Η μέρα αναπαύσεως. Λοιπόν, και εμείς θα αναπαυθούμε, θα γλεντήσουμε. Ο καθένας ανάλογα με την ηλικία του και με τη θέση του. Πρέπει να σηκώσουμε τα χαλιά για το καλοκαίρι, ώσπου να έρθει πάλι ο χειμώνας. Με περσική σκόνη, με ναφταλίνη. Οι Ρωμαίοι ήταν γεροί, γιατί ήξεραν να μοχτούν, ήξεραν και να αναπαύονται. Είχαν το mens sana in corpore sano. Βέβαια, η ζωή τους κυλούσε μέσα σε ορισμένα καλούπια. Ο διευθυντής μας λέει, το παν είναι στη ζωή η φόρμα. Ό,τι χάσει τη μορφή του τελειώνει. Και στην κοινωνική μας ζωή το ίδιο συμβαίνει. Η Μάσα μ' αγαπάει. Η γυναίκα μου μ' αγαπάει. Σε με σε παρακαλώ, μην μ' αγκαλιάζεις. Μα και οι δίνες πρέπει να κρυφτούν μαζί με τα χαλιά. Σήμερα είμαι εύθυμος. Έχω θαυμάσιο κέφι. Μάσα,
Σήμερα στις 4 είμαστε στο Γυμνασιάρχη. Διοργανώνεται μια εκδρομή των εκπαιδευτικών μαζί με τις οικογένειές τους. Εγώ δεν θα πάω. Αγαπημένη μου Μάσα, γιατί? Τα λέμε ύστερα. Καλά, θα πάω. Μονάχα ξεφορτώσουμε τώρα, σε παρακαλώ. Έπειτα θα περάσουμε τη βραδιά στο Γυμνασιάρχη. Μόνο που είναι κλονισμένη η υγεία του, ο άνθρωπος αυτός προσπαθεί πριν απ' όλα να είναι κοινωνικός. Υπέροχη, φωτισμένη προσωπικότης. Έξοχος άνθρωπος. Χτες, μετά το συμβούλιο μου λέει: κουράστηκες, Φεντόρη Ήλιτς. Κουράστηκες. Κοιτάζεις το ρολόι σου. Κοιτάζω το ρολόι σας. Πάει 7 λεπτά μπρος. Μάλιστα. Μου είπε κουράστηκες. Κύριε Κοπιάστε, ορίστε να προγευματίσουμε. Αχ, αχ, καλή μου Όλγα. Αγαπημένη μου, χθες δούλευα από το πρωί, ήσαμε τις 11 το βράδυ. Παρακουράστηκα κι όμως σήμερα νιώθω τόσο ευτυχισμένο τον εαυτό μου. Καλή μου. Α, και τούρτα περίφημα. Τα νου σας μονάχα, γιατρέ, μην πιείτε τίποτα σήμερα, ακούτε? Σας κάνει κακό να πίνετε. Εδώ τώρα πια μου πέρασε. Έχω να μεθύσω 2 χρόνια. Εμάντιος κάτι σημασία έχει. Οπωσδήποτε μην τολμήσετε να πιείτε, μην τολμήσετε. Πάλι να πάρει ο διάβολος. Κάτσε και πλήξε ολόκληρο το βράδυ στο Γυμνασιάρχη. Εγώ στη θέση σας δεν θα πήγαινα, απλούστατα. Μην πάτε, ψυχούλα μου, μην πάτε. Ελάτε, ελάτε. Η ζωή τούτη είναι καταραμένη, αβάσταχτη. Καλά, καλά, ελάτε, ελάτε μαζί. Τουκ. Φτάνει πια, Βασίλη Βασίλειεβιτ, ψώνι μου. Τουκ. Στην υγεία σας, συνταγματάρχα. Είμαι δάσκαλος και είμαι εδώ, άνθρωπος του σπιτιού. Ο σύζυγος της Μάσα. Είναι καλή. Θα πιω από τούτη εδώ τη σκούρα βότκα. Να σας βάλω. Στην υγειά σας. Είμαι τόσο καλά στο σπίτι σας όλια. Χαίρομαι. Η Μάσα σήμερα είναι στα νεύρα της. Παντρεύτηκε 18 χρονών. Όταν ο Κουλίκιν της φαινόταν σαν ο πιο έξυπνος άνθρωπος του κόσμου. Μα τώρα πια δεν συμβαίνει το ίδιο. Είναι ο πιο αγαθός, μα όχι και ο πιο έξυπνος. Ανδρέη, μα έλα λοιπόν επιτέλους. Αμέσως. Τι σκέφτεσαι? Τίποτα. Δεν τον αγαπώ και τον φοβάμαι τούτο το σαλιόνι σας. Είναι δεν λέει παραμονάχα νοησίες και... Είναι παράξενος άνθρωπος. Εγώ στη θέση σας και τον λυπάμαι, μα και δεν τον χωνεύω. Όμως πιότερο τον λυπάμαι. Έχω την εντύπωση πως είναι ντροπαλός. Όταν είμαστε οι δυο μας μονάχοι, γίνεται πολύ έξυπνος και τρυφερός. Ενώ μέσα στον κόσμο είναι άνθρωπος αγρίκος, έτοιμος για καυγά. Μη φεύγετε. Ας καθίσουν πρώτα στο τραπέζι. Αφήστε με να μείνω κοντά σας. Τι συλλογίζεστε? Είσαστε 20 χρονών. Εγώ δεν είμαι ακόμα 30. Πόσα χρόνια έχουμε ακόμα μπροστά μας. Μια ατέλειωτη σειρά ημερών γεμάτες από την αγάπη μου για σας. Νικολάη Αβόβιτς, με μου μιλάτε για αγάπη? Έχω μέσα μου μια διάπειρη δίψα για τη ζωή, για τον αγώνα, για την εργασία. Και η δίψα τούτη μέσα στην ψυχή μου έσμιξε με την αγάπη μου για σας, Ειρήνα. Και σαν επίτηδες είσαστε πανόρια. Και η ζωή μου φαίνεται τόσο όμορφη. Τι συλλογίζεστε? Λέτε όμορφη τη ζωή? Ναι, αν μονάχα φαίνεται τέτοια. Είμαστε 3 αδελφές. Η ζωή δεν στάθηκε ακόμα τόσο όμορφη για μας. Μας έπνιξε σαν σκουπιδόχαρτο. Κυλάνε τα δάκρυά μου. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει να δουλέψουμε, να δουλέψουμε. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπουμε τη ζωή με τόσο πέρθυμο μάτι. Γιατί δεν ξέρουμε το μόχθο. Γεννηθήκαμε από ανθρώπους που περιφρονούσαν την εργασία. Καλέ, καθίσαμε κιόλας στο τραπέζι. Αχ, άργησα. Ας ρίξω μια ματιά στον καθρέφτη. Φαίνεται πως δεν είμαι άσχημα χτενισμένη. Χρυσή μου Ειρήνα Σεργέγευνα, να ζήσετε. Αχ, έχετε πολλούς ξένους. Σας βεβαιώ τρέφομαι. Καλημέρα σας, Βαρόνε. Α, να και η Νατάλια Ιβάνοβνα. Καλημέρα σας, Χρυσή μου.
Καλημέρα σας. Να τυχερώσεστε. Έχετε τόσο κόσμο. Είμαι τρομερά στεναχωρημένη. Μα τι λέτε, είναι όλοι δικοί μας. Φοράτε πράσινη ζώνη. Χρυσή μου, αυτό δεν είναι καλό. Μήπως είναι κακό σημάδι? Όχι, απλούστατα δεν ταιριάζει με το ροζ φόρεμα που φοράτε. Και χτυπάει τόσο παράξενο. Ναι, μα δεν είναι πράσινη. Είναι μάλλον μπες. Έλα, έλα, πάμε στη σάλα. Σου εύχομαι, Ειρήνα, με έναν καλό καμπρό. Είναι καιρός πια να παντρευτείς. Νατάλια Ιβάνοβνα, σας εύχομαι και εσάς με ένα καλό καμπρό. Όχι, Νατάσα Ιβάνοβνα, τον βρήκε κιόλας τον καμπρό. Κρασάκι μου θα πιω και ένα τραγούδι θα να πω. Εχμό, εχμό, η ζωή είναι γλυκιά. Διαγωγή μηδέν μας, α. Ωστόσο το ρακί σας είναι νόστιμο. Τι βάζετε μέσα? Κατσαρίδες. Στο δείπνο θα έχουμε γαλοπούλα ψητή και μιλόπιτα. Αχ, δόξα να έχει ο Θεός. Σήμερα είμαι όλη την ημέρα στο σπίτι. Το βράδυ πάλι θα είμαι στο σπίτι. Κύριε, να μας έρθετε και το βράδυ. Θα μου επιτρέψετε και εμένα να έρθω το βράδυ? Βέβαια, φυσικά. Στο σπίτι τους υπάρχει αφέλεια. Μονάχα για τον έρωτα. Μας έπλασε η φύση. Πάψτε βρε παιδιά, δεν βαρεθήκατε πια? Τα μαυρονε τρώνε κιόλας. Τρώνε? Μπα, τρώνε κιόλας. Βάστα, βάστα, ένα λεπτό το καλάθι με τα λουλούδια να τραβήξω μια φωτογραφία. Ωπ, μια. Τώρα είναι εντάξει. Χρόνια πολλά. Εύχομαι ό,τι ποθείτε. Σήμερα ο καιρός είναι θαυμάσιος, μεγαλείο. Σήμερα όλο το πρωινό σε αγιάνιζα με τα γυμνασιόπαιδα. Παγκαδίδο, ξέρετε, στο γυμνάσιο μαθήματα γυμναστικής. Μπορείτε να κινηθείτε, Ειρήνα Σεργέγευνα, ελεύθερα να σας φωτογραφίσω. Ναι, ναι. Σιγά, 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 ησυχία. Ησυχία, παιδιά, θα την φωτογραφίσω. Να τη μια σγούρα. Έχει ένα ήχο καταπληκτικό. Το περιγυάλιστε και ένα πράσινο δέντρι με μια χρυσή καδένα. Με μια χρυσή καδένα. Μα γιατί το λέω αυτό? Μου κόλλησε από το πρωί του τη φράση. Είμαστε 13 το τραπέζι. Μαλιστινά κύγη. Δίνετε σημασία στις πηγολίψεις. Αφού είμαστε 13 το τραπέζι, πάει να πει πως εδώ μέσα κάποιος είναι ερωτευμένος. Μπας κι είσαστε εσείς, Ιβάν Ρωμάνιτς, να έχουμε καλό ρόκλημα. Εγώ είμαι ένα γεροπερασμένος. Όμως από εδώ η Νατάλια Ιβάνοβνα, γιατί κοκκίνησε? Πώς σας παρακαλώ. Κάτι το χωράει ο νους μου. Ελάτε, 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 μην τους δίνετε σημασία. Σταθείτε. Περιμένετε ένα λεπτό, σας παρακαλώ. Τρέπομαι. Δεν ξέρω πια τι παθαίνω και αυτή με πήρε στην κοροϊδία. Βέβαια ότι έφυγα από το τραπέζι ήταν άπρεπο. Όμως δεν μπορώ πια. Δεν μπορώ. Αγαπημένοι μου, σας παρακαλώ. Σας θερμοπαρακαλώ, μην ταράζεστε. Σας βεβαιώνω, αστειεύονται, δεν το κάνω από κακία. Αγαπημένοι μου, καλοί μου, όλοι τους είναι καλοί, εγκάρδιοι άνθρωποι και μας αγαπούν και τους δυο μας. Ελάτε, ελάτε εδώ στο παράθυρο, από εδώ δεν μας βλέπουν, ελάτε. Είμαι τόσο ασυνήθιστη από κόσμο. Ο Νιώτη, ο θαυμαστή Πανούρια Νιώτη. Αγαπημένοι μου, γλυκιά μου, μην ταράζεστε τόσο, πιστέψτε με. Πιστέψτε με, είμαι τόσο καλά κοντά σας. Η ψυχή μου είναι γεμάτη έρωτα, ενθουσιασμό. Δεν μας βλέπουν, δεν μας βλέπουν. Γιατί σας έχω αγαπήσει? Πότε σας αγάπησα? Δεν καταλαβαίνω πια τίποτα. Αγαπημένη μου, γλυκιά μου, παναγνή μου, αγάπη, γίνετε γυναίκα μου. Σας αγαπώ, σας αγαπώ όσο δεν αγάπησε ποτέ κανείς καμιά γυναίκα. Αφήστε με, αφήστε με, αφήστε με να σας φιλήσω. Αφήστε με, αφήστε με. Αντριούσα, τι κάνεις εκεί μέσα? Διαβάζεις? Όχι, δεν θέλω τίποτα. Έτσι απλώς κοιτάζω μήπως έχει φωτιά πουθενά. Τι έχεις, Νατάλια, τι ψάχνεις? Κοιτάζω μήπως έχει φωτιά πουθενά.
Τώρα είναι από κρυά. Οι υπηρέτες έχασαν το νου τους. Καλό είναι να προσέχει κανείς, μη γίνει τίποτα. Περνάω χτες τα μεσάνυχτα από την τραπεζαρία και τι να δω. Ένα κερί αναμένο. Ποιος τ' άναψε, ακόμα δεν μπόρεσα να το μάθω. Τι ώρα είναι, Αντρέη? 8:15. Και ακόμα να έρθουν η Όλγα και η Ειρήνα. Πού να φανούν? Όλο κοπιάζουν οι καημενούλες. Η Όλγα στο εκπαιδευτικό συμβούλιο, η Ειρήνα στο τηλεγραφείο και εσύ με ένα βιβλίο πάντα στο χέρι. Αχ, Θεέ μου. Σήμερα το πρωί λέω της αδερφής σου να φυλάγεσαι, Ειρήνα πουλάκι μου. Μήτε να μ' ακούσει. 8:15 είπες? Ναι. Φοβάμαι πως ο μπέμπης μας είναι πολύ αδιάθετος. Γιατί είναι τόσο παγωμένος? Χτες είχε πυρετό, ενώ σήμερα είναι ολότελα παγωμένος. Αχ, πόσο τρέμω, Θεέ μου. Δεν είναι τίποτα, Νατάλια. Το παιδί είναι μια χαρά. Ωστόσο καλύτερα να κάνει λίγη δίαιτα. Φοβάμαι, Αντρέη. Και απόψε κατά τις 10 είπαν πως θα έρθουν οι μασκαράδες, ε. Καλύτερα να μην έρχονταν, Αντριούσα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μα θα ρω πως τους κάλεσαν. Σήμερα το πρωί ξύπνησε το παιδάκι μου και με κοίταξε και άξαφνα μου χαμογέλασε, ακούς? Θα πει λοιπόν πως με γνώρισε. Μπέμπι, του λέω καλημέρα. Καλημέρα, χρυσό μου. Και αυτός γελάει. Τα παιδιά καταλαβαίνουν θαυμάσια. Ώστε, Αντρέη, να μην μπορούν να δεχτούν τους μασκαράδες, ε? Όπως θέλουν τα κορίτσια. Εκείνες είναι νοικοκύρες εδώ μέσα. Θα το πω και σε αυτές. Είναι καλές. Είπα να πάρουν γιαούρτι για το δείπνο. Ο γιατρός είπε να τρως μονάχα γιαούρτι, αλλιώς δεν θα δυνατήσεις. Ο μπέμπης είναι παγωμένος. Φοβάμαι μήπως κρυώσει στην κάμαρά του. Θα έπρεπε να τον βάλουμε τουλάχιστον ώσπου να σιάξει ο καιρός σε ένα άλλο δωμάτιο. Να, λόγου χάρη στην κάμαρα της Ειρήνας. Μα άσε το διάβασμα επιτέλους και πρόσεξέ με. Το δωμάτιο της Ειρήνας είναι ό,τι χρειάζεται για το παιδί. Δεν έχει υγρασία και έχει τον ήλιο όλη την ημέρα. Πρέπει να της το πω. Θα μπορέσει για κάποιο καιρό να μείνει σε μια κάμαρα μαζί με την Όλγα. Έτσι κι αλλιώς όλη την ημέρα λείπει από το σπίτι, μονάχα που κοιμάται. Αντριούσα, γιατί δεν μου μιλάς? Έτσι κάτι σκεπτόμουν. Μα δεν έχω και τίποτα να σου πω. Ναι. Κάτι ήθελα να σου έλεγα. Α, ναι, ήρθε από την ομαρχία ο Φεραπόντ και σε ζητάει. Φώναξε τον. Καλησπέρα, ψυχή μου. Κατέβασε το γιακά σου και λύσε το μαντήλι από τα αυτιά σου. Τι θα μου πεις? Ο πρόεδρος σας στέλνει ένα βιβλίο και κάποιο χάρτη. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ καλά. Μα γιατί ήρθες τόσο αργά, κοντεύει πια 9. Τι πράγμα? Λέω ήρθες αργά, κοντεύει πια 9. Α, μάλιστα. Ήρθα μόλις έφεξε, μα δεν μ' αφήνανε να μπω. Ο αφέντης μου λέγαν έχει δουλειά. Τι να γίνει, δουλειά, ας είναι και δουλειά. Δεν έβιαζε τίποτα. Τι πράγμα? Τίποτα. Αύριο είναι Παρασκευή. Δεν έχουν συνεδρίαση, μα εγώ ωστόσο θα εργαστώ. Κλείτω στο σπίτι. Καλέ μου παππού, πώς αλλάζει, πώς εξαπατάει η ζωή. Σήμερα που ανία με το να μην έχω τι να κάνω, πήρα στα χέρια μου τούτο εδώ το βιβλίο. Παλιές πανεπιστημιακές διαλέξεις. Και μου φάνηκε τόσο αστείο. Τι πράγμα? Θεέ μου, είμαι γραμματέας του Επαρχιακού Συμβουλίου. Του συμβουλίου εκείνο που προεδρεύει ο Πρωτοποπόβ. Είμαι γραμματέας και το περισσότερο που μπορώ να ελπίζω είναι να γίνω μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου. Εγώ. Να γίνω μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου. Εγώ που ονειρεύομαι κάθε νύχτα πως είμαι καθηγητής του Πανεπιστημίου της Μόσχας. Διάσημος σοφός για τον οποίο υπερηφανεύεται η γη της Ρωσίας. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν ακούω καλά. Αν άκουγες καλά, ίσως να μην μιλούσα μαζί σου. Νιώθω την ανάγκη να κουβεντιάζω με κάποιον. Όμως η γυναίκα μου δεν με καταλαβαίνει. Τις αδελφές μου δεν ξέρω γιατί τις φοβάμαι. Φοβάμαι πως θα με πάρουν στο ψηλό, θα με κάνουν ρεζίλι. Εγώ δεν πίνω, δεν μ' αρέσουν οι ταβέρνες. Κι όμως με πόση ευχαρίστηση θα καθόμουν τούτη τη στιγμή στους Τεστόβ στη Μόσχα ή στον Μπολσόγε Μοσκόφσκο και καλέ μου. Α, στη Μόσχα, ε! Δεν πάει πολλή ώρα που μας το έλεγε ο εργολάβος στην ομαρχία.
Κάτι εμπόροι έτρωγαν, λέει, μπλινιά. Ένας από δάφτους που φάγε 40 μπλινιά, λέει, πτάχατες πως πέθανε. Τώρα 40 είπε, 50 είπε, δεν το καλό θυμάμαι. Κάθεσαι στη Μόσχα σε μια πελώρια αίθουσα εστιατορίου. Δεν γνωρίζεις κανέναν και δεν σε γνωρίζει κανένας. Κι όμως δεν νιώθεις τον εαυτό σου σαν ξένο. Ενώ εδώ τους ξέρεις όλους και όλοι σε ξέρουν. Κι όμως είσαι ξένος. Ξένος. Ξένος και ολομόναχος. Τι πράγμα? Ο ίδιος πάλι εργολάβος έλεγε, μα μπορεί να λέει και ψέματα, πως τάχα της σ' όλο το μάκρος της Μόσχας είναι τεντωμένο ένα παλαμάρι. Γιατί? Δεν μπορώ να ξέρω, ο εργολάβος το έλεγε. Ανοησίες, άσε με να διαβάσω. Ήσουνα καμιά φορά στη Μόσχα? Αχ, δεν ήμουνε, δεν μ' αξίωσε ο Θεός. Εγώ να πηγαίνω? Μπορείς να πηγαίνεις, γεια σου. Γεια σου. Θα περάσεις αύριο το πρωί να πάρεις από εδώ κάτι χαρτιά. Σύρες το καλό. Έφυγε. Ναι. Δουλειές. Δουλειές. Μεγάλη σημασία έχει η συνήθεια. Παραδείγματος χάρη, μετά το θάνατο του πατέρα, για πολύ καιρό δεν μπορούσαμε να συνηθίσουμε χωρίς ορντινάτσα. Πρέπει να ανάψω τη λάμπα και τα κεριά, κυρία. Ναι, καλά. Όμως έξω από τη συνήθεια, νομίζω πως μέσα μου μιλάει απλούστατα το δίκιο. Μπορεί σε άλλα μέρη να μην συμβαίνει αυτό. Όμως στην πόλη μας, η πιο καθώς πρέπει, οι πιο ευγενικοί και καλοαναθρεμένοι άνθρωποι είναι οι στρατιωτικοί. Διψάω. Ευχαρίστως θα πίνω ένα τσάι. Σε λίγο θα το φέρω. Με πάντρεψαν όταν ήμουν 18 χρονών. Κι εγώ τον φοβόμουν τον άντρα μου επειδή ήταν δάσκαλος. Ενώ εγώ μόλις τότε είχα τελειώσει τις σπουδές μου. Μου φαινόταν την εποχή εκείνη τρομακτικά σοφός, μυαλωμένος και σπουδαίος. Μα τώρα πια δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο. Ναι. Και δεν μιλώ για τον άντρα μου, αυτόν τον έχω συνηθίσει πια. Όμως ανάμεσα στους πολίτες γενικά υπάρχουν τόσοι και τόσοι βάναυσοι, κακότροποι και αγρίκοι. Εμένα με ταράζει, με προσβάλλει η προστιχιά. Υποφέρω όταν βλέπω πως ένας άνθρωπος δεν είναι όσο πρέπει λεπτός, όσο πρέπει μαλακός, ευγενικός. Όταν μου συμβαίνει να βρίσκομαι ανάμεσα στους δασκάλους, τους συναδέλφους του άντρα μου, κυριολεκτικά υποφέρω. Μάλιστα. Ωστόσο, μου φαίνεται πως είναι το ίδιο πράγμα. Τι πολίτης, τι στρατιωτικός, το ίδιο ενδιαφέρον παρουσιάζουν. Τουλάχιστον σε τούτη εδώ την πόλη. Ολόιδιο. Αν ακούσετε τον εδώ διανοούμενο, είτε πολίτης είναι είτε στρατιωτικός, θα δείτε πως έχει βασανιστεί με τη γυναίκα του. Έχει βασανιστεί με το σπίτι του, έχει βασανιστεί με το χτήμα του, με τα άλογά του. Εκείνο που προπάντων χαρακτηρίζει το Ρώσο είναι ο ανώτερος τρόπος του σκέπτεστε. Όμως για πέστε μου, γιατί στη ζωή το πέταγμά του φτάνει τόσο λίγο ψηλά? Γιατί? Γιατί? Γιατί βασανίστηκε με τα παιδιά του, τυραννίστηκε με τη γυναίκα του. Και γιατί τάχα η γυναίκα του και τα παιδιά του βασανίστηκαν τόσο μαζί του? Σήμερα είσαστε στις κακές σας. Μπορεί. Σήμερα δεν έφαγα, δεν έβαλα μπουκιά στο στόμα μου από το πρωί. Η κόρη μου είναι κομμάτι αδιάθετη και όταν αρρωσταίνουν οι κορούλες μου με κυριεύει μια τρομερή ανησυχία. Με βασανίζει η συνείδησή μου που έχουν τέτοια μητέρα. Αν τη βλέπατε σήμερα, τι τυποτένια γυναίκα. Αρχίσαμε τον καυγά από τις 7 το πρωί και στις 9 βρόντιξα την πόρτα και έφυγα. Δεν μιλάω ποτέ γι' αυτό και όμως παράξενο πράγμα. Παραπονιέμαι μονάχα σε εσάς. Επιτρέψτε μου να φιλήσω το χέρι σας. Μη μου κακιώνετε. Έξω από εσάς δεν έχω κανένα στον κόσμο. Η θόρυβο που κάνει η σόμπα
Έτσι βουίζε και τότε, λίγο πριν πεθάνει ο πατέρας. Ακριβώς σαν και τώρα. Έχετε προλήψεις? Ναι. Τι παράξενο. Είσαστε μια υπέροχη, μια θαυμαστή γυναίκα. Υπέροχη, θαυμαστή. Εδώ μέσα είναι σκοτεινά και όμως διακρίνω τη λάμψη των ματιών σας. Εδώ. Εδώ έχει περισσότερο φως. Αγαπώ, 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 αγαπώ τα μάτια σας. Τις κινήσεις σας που τις βλέπω στον ύπνο μου. Υπέροχη, θαυμαστή γυναίκα. Όταν μου μιλάτε έτσι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί γελάω μόνο που τρομάζω. Μη μου το ξαναπείτε πια. Σας θερμό παρακαλώ. Ωστόσο μιλήστε. Το ίδιο μου κάνει. Το ίδιο μου κάνει. Κάποιος έρχεται. Μιλήστε για τίποτε άλλο. Έχω τριπλό επίθετο. Με λένε Βαρόνο Τούζενμπαχ Κρούεντσάουερ. Όμως εγώ είμαι Ρώσος, Ορθόδοξος σαν και εσάς. Δεν μου μείνει τίποτα το γερμανικό μέσα μου, εκτός ίσως από την υπομονή και επιμονή που με αυτήν σας έχω παρασκοτήσει πια. Σας συνοδεύω κάθε βράδυ. Πόσο είμαι κουρασμένη, Βαρόνε. Και κάθε μέρα θα έρχομαι στο τηλεγραφείο και θα σας συνοδεύω στο σπίτι. Θα το κάνω αυτό 10-20 χρόνια, ώσπου να με διώξετε. Εσείς είσαστε Αλεξάνδρ Ιγνάτιεβιτς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να είμαι επιτέλους στο σπίτι. Να ξεκουραστώ. Είμαι τόσο κουρασμένη. Όταν γυρίζετε από την υπηρεσία σας, φαινόσαστε τόσο χλωμή, τόσο δυστυχισμένη. Κουράστηκα. Όχι, δεν τα αγαπάω το τηλεγραφείο. Δεν τα αγαπάω. Έχεις αδυνατήσει, Ειρήνα μου. Έγινες πιο μικρή και μοιάζεις το πρόσωπο σαν αγοράκι. Είναι από τη χτενισιά. Πρέπει να γυρέψω άλλη δουλειά. Αυτή δεν μου κάνει. Εκείνο που ήθελα, εκείνο που ονειρευόμουν, αυτό είναι ίσα ίσα που δεν το βρήκα. Μια εργασία χωρίς ποίηση, χωρίς σκέψη. Χτυπάει ο γιατρός. Καλέ μου, Νικολάη Αβόβιτς, χτύπησέ του. Εγώ δεν μπορώ, κουράστηκα. Σε λίγο θα έρθει. Θα έπρεπε να πάρουμε κάποιο μέτρο. Χτες ο γιατρός και ο Ανδρέη μας ήταν στη Λέσκη και πάλι έχασαν. Λένε πως ο Ανδρέη έχασε 200 ρούβλια. Τι να κάνουμε τώρα? Πριν 2 εβδομάδες έχασε. Το Δεκέμβριο έχασε. Μακάρι και να τα χάσει όλα, τότε ίσως φύγουμε από τούτο εδώ τον τόπο. Χριστέ και Παναγιά μου, κάθε βράδυ βλέπω τη Μόσχα στον όνειρό μου. Είμαι ολότελα σαν τρελή. Θα εγκατασταθούμε εκεί τον Ιούνιο. Μα ως τον Ιούνιο μας έμεινε ακόμα Φλεβάρης, Μάρτης, Απρίλης και Μάης. Σχεδόν 6 μήνες. Θα πρέπει η Νατάλια να μην μάθει τίποτα για αυτή τη χασούρα. Νομίζω πως λίγο σκοτίζεται γι' αυτό. Να και ο γιατρός. Μοιάζει σαν να σηκώθηκε μόλις από τον απογευματινό ύπνο. Πλήρωσε τον Νίκη? Όχι. 8 μήνες τώρα ούτε να καμπεί. Φαίνεται πως το ξέχασε. Τι επίσημα που κάθεται στο τραπέζι με την εφημερίδα του, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Γιατί δεν μας λέτε τίποτα, Αλεξάνδρη Γνάτιεβιτς? Δεν ξέρω, θέλω τσάι. Τη μισή ζωή μου για ένα ποτήρι τσάι. Από το πρωί δεν έφαγα τίποτα. Ειρήνα Σεργέγευνα. Τι θέλετε? Ελάτε εδώ. Βενέζηση. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Διαβάστε την εφημερίδα σας. Εγώ θα ρίξω πασχέδι. Τι να γίνει, μια που δεν μας δίνουν τσάι, ελάτε τουλάχιστον να φιλοσοφήσουμε κομμάτι. Ναι, ελάτε. Για ποιο πράγμα? Για ποιο πράγμα? Ελάτε να ονειροπολίσουμε λόγου χάρη για εκείνη τη ζωή που θα έρθει μετά από μας. Έπειτα από 200-300 χρόνια. Λοιπόν, ύστερα από μας θα πετούν οι άνθρωποι με αερόστατο. Θα αλλάξει η μόδα στα σακάκια. Θα ανακαλύψουν ίσως την έκτη αίσθηση και θα την καλλιεργήσουν. Κι όμως, η ζωή θα μείνει πάντοτε ίδια. Ο άνθρωπος θα εξακολουθεί το ίδιο να αναστενάζει. Αχ, τι δύσκολη που είναι η ζωή. Εγώ νομίζω πως έπειτα από 200-300, τέλος 1000 χρόνια, ο χρόνος δεν ενδιαφέρει, θα έρθει μια καινούρια και ευτυχισμένη ζωή. Εμείς δουλεύουμε, υποφέρουμε, τη δημιουργούμε και μονάχα μέσα σε αυτό βρίσκεται ο σκοπός της ύπαρξής μας. Και αν θέλετε, η ευτυχία μας. Γιατί γελάτε? Δεν ξέρω. Σήμερα γελώ από το πρωί. Κι όμως θα το ήθελα να σας αποδείξω πως ευτυχία δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρξει και ούτε θα υπάρξει ποτέ για μας. Έχουμε χρέος μονάχα να δουλέψουμε και πάλι να δουλέψουμε. Όσο για την ευτυχία, αυτό είναι κληρονομιά των μακρινών απογόνων μας. Αν όχι, τότε τουλάχιστον οι απόγονοι των απογόνων μας. Να οι νεαροί ανθρωπολοχαγοί, ο Φεντώτη και ο Ροντέ. Θα τραγουδήσουν, θα παίξουν την κιθάρα τους,
Είναι ευτυχισμένη? Ώστε κατά τη γνώμη σας δεν πρέπει καν να κάνουμε όνειρα για την ευτυχία. Μα αν εγώ είμαι ευτυχισμένος. Όχι. Είναι φανερό πως δεν καταλαβαίνομαστε. Μα πως να σας πείσω. Γελάστε. Όχι μονάχα έπειτα από 200 ή 300 χρόνια, μα και έπειτα από 1 εκατομμύριο χρόνια η ζωή θα μένει πάντοτε η ίδια. Όπως ήταν ανέκαθεν. Η ζωή δεν αλλάζει. Μένει αμετάβλητη ακολουθώντας τους δικούς της νόμους. Που λίγο μας ενδιαφέρουν. Ή που στο κάτω-κάτω της γραφής, εσείς δεν θα τους γνωρίσετε ποτέ. Τα αποδημητικά πουλιά. Οι πελαργοί λόγου χάρη. Πετούν και όλο θα πετούν. Και οποιασδήποτε σκέψεις ανώτερες ή κατώτερες κι αν μπλανιώνται μέσα στα κεφάλια τους, θα εξακολουθούν πάντοτε να πετούν. Δίχως να ξέρουν το γιατί και για πού. Πετούν κι όλο θα πετούν. Κι όσοι φιλόσοφοι κι αν ξεφυτρώσουν μεταξύ τους. Και αφήστε τους να φιλοσοφούν όσο θέλουν. Φτάνει μονάχα να πετούν. Κι όμως το νόημα. Το νόημα. Ορίστε, χιονίζει. Ποιο είναι το νόημα? Εγώ φρονώ πως ο άνθρωπος έχει χρέος να πιστεύει. Ή πρέπει να αναζητάει την πίστη. Διαφορετικά η ζωή του είναι κενή. Κενή. Να ζεις και να μην ξέρεις γιατί πετάνει η πελαργή, γιατί γεννιούνται τα παιδιά, γιατί ο ουρανός έχει αστέρια. Ή πρέπει να ξέρεις γιατί ζεις. Ή αλλιώς όλα είναι σαν χλαμάρες και τα γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Ωστόσο λυπάται κανείς που φύγαν τα νιάτα? Ο Γκόγκο λέει κάπου: είναι πληκτική η ζωή σε τούτο τον κόσμο, κύριε. Και εγώ θα πω, είναι δύσκολο να συζητήσει κανείς μαζί σας, κύριε. Δεν πάτε στο καλό. Ο Μπαλζάκ ενυφεύτη εν Βερτίτσε. Λέω μάλιστα να το γράψω στο σημειωματάριό μου. Ο Μπαλζάκ ενυφεύτη εν Βερτίτσε. Ο Μπαλζάκ ενυφεύτη εν Βερτίτσε. Ο κύβος σε ρίφτη. Ξέρετε, Μαρία Σεργέγευνα, υπέβαλα την παρέτησή μου. Ναι, άκουσα να το λένε. Και δεν το εγκρίνω καθόλου. Δεν συμπαθώ τους πολίτες. Δεν βαριέστε. Δεν είμαι ωραίος. Τι σωή στρατιωτικό συμμετάχα. Εξάλλου τι σημασία έχει? Θα εργαστώ. Θέλω να δουλέψω έστω μια μέρα στη ζωή μου. Έτσι που να γυρίσω το βράδυ στο σπίτι μου, να σοριαστώ κατάκοπο στο κρεβάτι μου και να αποκοιμηθώ αμέσως. Σίγουρα οι εργάτες θα κοιμούνται πολύ βαθιά. Μόλις προλίγου ψώνισα στη Μοσκόφσκα για του Πίζικοφ μερικά χρωματιστά μολύβια για σας. Και να, τούτο εδώ το σουγιαδάκι. Το έχετε πάρει συνήθεια να με μεταχειρίζετε σαν κανένα μικρό κοριτσάκι, κι όμως εγώ μεγάλωσα πια. Α, ωραία μολύβια! Τι θαύμα! Και για μένα αγόρασα ένα σουγιά. Να, δέστε. Ένα σουγιάς, άλλο σουγιάς, τρίτο σουγιάς. Αυτός για να σκαλίζω τα αυτιά μου. Αυτός για ψαλιδάκι και αυτός για να καθαρίζω τα νύχια μου. Γιατιέ! Πόσο χρονών είσαστε? Εγώ? 32. Θα σας δείξω αμέσως μια άλλη πασέντζα. Εδώ το σαμαμπάρι αφήσα. Άψε. Εδώ. Έλα, Βασίλη, Βασίλη. Καλησπέρα σας. Μα τι αέρας είναι αυτός? Ναι. Βαρέθηκα πια το χειμώνα. Ξέχασα κιόλας πως είναι το καλοκαίρι. Θα βγει η Πασχέντζα, το βλέπω. Θα πάμε στη Μόσχα. Όχι, όχι, δεν θα βγει. Βλέπετε, το 8 έπεσε πάνω στο 2 μπαστούνι. Ώστε δεν θα πάτε στη Μόσχα. Τσιτσικάρ, η Λαρά κάνει θράψη στην πόλη μας. Μάσα, κόπιασε να πιεις το τσάι σου, μανούλα μου. Ορίστε, εξοχότατε. Να με συμπαθάτε, Μπάτιουσκα. Ξέχασα το πατρόνιμό σας. Φέρ' το εδώ, Νταντά. Δεν πηγαίνω εκεί. Νταντά, έρχομαι. Τα μωρά καταλαβαίνουν θαυμάσια. Καλημέρα, μπέμπι. Καλημέρα, χρυσό μου. Με κοίταξε λοιπόν τόσο παράξενα. Θα δείτε πως μέσα μου μιλάει μονάχα η μητέρα. Μα όχι, όχι, σας βεβαιώνω. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Αν αυτό το παιδί ήταν δικό μου, θα το τηγάνιζα και θα το τρώγα. Βάναυσε, κακό να θρεμένε άνθρωπε. Είναι ευτυχισμένος εκείνος που δεν προσέχει αν είναι καλοκαίρι τώρα ή χειμώνας. Μου φαίνεται πως αν ήμουν στη Μόσχα θα μου ήταν αδιάφορος ο καιρός. Πριν από λίγες μέρες διάβαζα το ημερολόγιο ενός Γάλλου υπουργού που το έχει γράψει στη φυλακή. Ο υπουργός αυτός καταδικάστηκε για την υπόθεση του Παναμά. Με τι παραλυρήματα ενθουσιασμού αναθυμόταν τα πουλιά που βλέπε από τα παράθυρα της φυλακής του και που δεν τα πρόσεχε διόλου πρωτήτερα όταν ήταν υπουργός. Τώρα φυσικά που είναι ελεύθερος,
Δεν προσέχει όπως και πριν τα πουλιά. Το ίδιο κι εσείς. Δεν θα προσέχετε τη μόσχα όταν θα ζείτε εκεί. Ευτυχία για μας δεν υπάρχει και ούτε θα υπάρξει. Μονάχα που την ποθούμε. Μα πού είναι οι καραμέλες? Τις έβαλε ο Σαλιώνη. Όλες. Έχετε ένα γράμμα, Μπάτιουσκα. Εγώ? Από την κόρη μου. Ναι, βέβαια. Με συγχωρείτε, Μαρία Σεργέγευνα. Θα φύγω χωρίς να με πάρει κανένας είδηση. Δεν θα πιω το τσάι μου. Αιωνίως αυτές οι ιστορίες. Τι συμβαίνει αν δεν είναι αδιακρισία? Πάλι η γυναίκα μου δηλητηριάστηκε. Πρέπει να πηγαίνω. Θα περάσω απαρατήρητος. Τι τρομερά δυσάρεστα που είναι όλα αυτά. Φιλώ το χέρι σας. Γλυκιά μου. Χρυσή μου, καλή μου γυναίκα. Θα φύγω από εδώ κρυφά. Μα πού πάει, Μάσα? Κι εγώ που του φέρα το τσάι του. Άλλο πάει. Ξεφόρτωνε με. Τσιμπούρι μου γίνες πια. Ησυχία, δεν βρίσκεις κανένα εδώ. Μέσα από σένα. Σε βαρέθηκα πια γρία. Αμφίσα. Μα γιατί βαρυγκωμάς, καλή μου? Αμφίσα. Αμφίσα. Κάθεται εκεί μέσα και... Αφήστε με λοιπόν να κάτσω. Στρώθηκαν εδώ χάμω με τα χαρτιά τους. Πιάστε το τσάι σας. Μάσα, είσαι κακιά. Αφού είμαι κακιά, μη μου μιλάς. Μη με πειράζετε. Μην την πειράζετε, μην την πειράζετε. Είσαι 60 χρονών και όλος τσαλιαρίζεται σαν μωρό παιδάκι. Καλή μου Μάσα, γιατί μεταχειρίζεσαι στην κουβέντα σου τέτοιες εκφράσεις με τέτοιο όμορφο παρουσιαστικό σε ένα καθώς πρέπει κοσμικό σαλόνι? Θα στο πω ορθά κοφτά. Θα ήσουν χωρίς άλλο γοητευτική αν δεν είχες αυτή τη συνήθεια να μιλάς έτσι. Je vous prie, pardonnez-moi, Marie, mais vous avez des manières un peu grossières. Δώστε μου, χαρώ πως εκεί είναι. Il paraît que non. Ο baby's des années n'ont pas. Ξύπνησε. Τον έχω λιγάκι αδιάθετο. Θα πάω να δω τι κάνει. Με συγχωρείτε. Αλήθεια, πού πήγε ο Αλεξάνδρ Γνάδιεβιτς, Μάσα? Σπίτι του. Κάτι το ασυνήθιστο του συμβαίνει πάλι με τη γυναίκα του. Εσείς όλο κάθεστε μονάχος σας και κάτι συλλογίζεστε. Και είναι αδύνατο να καταλάβει κανείς τι. Ελάτε λοιπόν να φιλιώσουμε, ελάτε να πιούμε κονιάκ. Ας πιούμε. Απόψε θα αναγκαστώ να παίξω πιάνο όλη τη νύχτα. Και σίγουρα θα παίξω κάθε λογή σαν χλαμάρες. Τι να γίνει? Γιατί να φιλιώσουμε? Εγώ δεν τζακώθηκα μαζί σας. Πάντοτε μου γεννιέται ένα τέτοιο συνέστημα. Σαν να τρέξε κάτι μεταξύ μας. Έχετε παράξενο χαρακτήρα, οφείλετε να το ομολογήσετε. Είμαι παράξενος? Ποιος δεν είναι παράξενος? Ω! Μη χολοσκάς, Αλέκο. Μα τι σχέση είχε εδώ πέρα ο Αλέκος? Όταν είμαι μόνος, κανένας δεν με πειράζει. Είμαι κι εγώ σαν όλους τους άλλους. Μα όταν βρίσκομαι με κόσμο, γίνομαι μελαγχολικός, ντροπαλός. Και λέω κάθε λογής ανοησίες. Παρ' όλα αυτά όμως, είμαι τιμιότερος και αξιοπρεπέστερος από πολλούς άλλους. Και αυτό εγώ μπορώ να σας το αποδείξω. Συχνά φορκίζουμε μαζί σας γιατί όλο ένα μου μπαίνετε στα ρουθούνια όταν είμαστε με παρέα. Κι όμως μου είσαστε, δεν ξέρω κι εγώ γιατί, συμπαθητικός. Ό,τι και να γίνει απόψε, θα μεθύσω. Ας πιούμε. Ας πιούμε. Εναντίον σας, Βαρόνε, εγώ δεν είχα ποτέ μου τίποτα. Μα έχω, ξέρετε, το χαρακτήρα του Λέρμοντοφ. Μάλιστα, του μοιάζω και κομμάτι, καθώς λένε. Πάλι το μπουκαλάκι με το μυρωδικό. Θα υποβάλω παραίτηση. Μπάστα. Το συλλογίζομαι εδώ και 5 χρόνια και επιτέλους το αποφάσισα. Θα εργαστώ. Ω, μη χολοσκάς, Αλέκο. Λυσμόνησε. Λυσμόνησε τα ονόματά σου. Να και ο Αντρέι, σαν Άμλετ με ένα βιβλίο στο χέρι. Φάει κοντά στο χέρι. Έτσι που λες, Ειρήνουσκα, και τα φαγητά ήταν γνήσια καυκασιανά, ναι. Κρεμμυδόσουπα και για ψητό τσεχαρτμά. Η τσερεμσά κάθε άλλο από κρέας είναι, μα είναι χορταρικό, να ένα είδος σαν το δικό μας κρεμμύδι. Όχι δε, άγγελέ μου, η τσεχαρτμά δεν είναι κρεμμύδι, μα ψητό από αρνίσιο κρέας. Και εγώ σας λέω πως η τσερεμσά είναι κρεμμύδι. Και εγώ σας λέω πως η τσεχαρτμά είναι κρεατικό. Και εγώ σας λέω πως η τσερεμσά είναι κρεμμύδι. Μα τι κάθομαι και συζητώ μαζί σας. Εσείς δεν είσαστε ποτέ στον Κάφκασο και δεν φάγατε τσεχάρτμα? Δεν έφαγα γιατί δεν μπορώ να την υποφέρω. Η τσερεμσά βρωμάει το ίδιο σαν το σκόρδο. Φτάνει πια, κύριε, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Μα πότε θα έρθουν οι μασκαράδες? Είπαν κατά τη σύννοια, ώστε σε λιγάκι.
Λιακωτό μου. Λιακωτό και σφεντά. Λιακωτό καπασοντό. Έλα τώρα. Ελάτε Ανδρέα, ελάτε να γίνουμε αδερφοποιητή. Και εγώ θα έρθω μαζί σου Ανδριούσκα στη Μόσχα στο πανεπιστήμιο. Σε ποιο, ε? Στη Μόσχα είναι δυο πανεπιστήμια. Στη Μόσχα είναι ένα πανεπιστήμιο. Και εγώ σας λέω δυο. Ας είναι και τρία, τόσο το καλύτερο. Στη Μόσχα είναι δύο πανεπιστήμια, λέω. Στη Μόσχα είναι δυο πανεπιστήμια. Το παλιό και το νέο. Μα αν δεν επιθυμείτε να μ' ακούσετε, αν τα λόγια μου, κύριοι, σας εκνευρίζουν, μπορώ και να μην μιλήσω. Μπορώ μάλιστα και να πάω σε άλλο δωμάτιο. Μπράβο, 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 κύριοι. Αρχίστε, θα καθίσω να παίξω. Αστείος είναι αυτός ο σαλιώνει. Ο Βαρόνος είναι μεθυσμένος. Ο Βαρόνος είναι... Ιβάν Ρωμάνιτς, Ιβάν Ρωμάνιτς, σας παρακαλώ πολύ. Ο Μπέμπης είναι αδιάθετος, καθώς καταλαβαίνετε. Ναι, καλά, καλά, καλά. Βαρόνε, σταματήστε να παίζετε, σταματήστε. Τι τρέχει? Τίποτα, τίποτα, είναι ώρα να πηγαίνουμε. Καληνύχτα σας, είναι ώρα να πηγαίνουμε. Παρακαλώ, και οι μασκαράδες? Οι μασκαράδες δεν θα έρθουν. Βλέπεις, Χρυσούλα μου, η Νατάλια λέει πως ο Μπέμπης είναι κομμάτι αδιάθετος και γι' αυτό... Με δύο λόγια δεν ξέρω. Εμένα μου είναι εντελώς αδιαφορό. Ο Μπέμπης είναι αδιάθετος. Τι να γίνει? Σαν να λέμε μας διώχνουν και πρέπει να φύγουμε. Ο άρρωστος Ειρήνουτσκα δεν είναι ο Μπέμπης, μα ίδια να, εδώ μέσα στο κεφάλι της είναι η αρρώστια της. Μικρό αστή. Τι κρίμα. Λογάριαζα να περάσω τη βραδιά μου, μα αν είναι άρρωστο το παιδάκι, τότε φυσικά, φυσικά. Θα του φέρω αύριο ένα παιχνιδάκι. Σήμερα το απόγευμα κοιμήθηκα καλά, γιατί νόμιζα πως θα χόγευα όλη τη νύχτα. Καλέ, τώρα είναι μονάχα 9 η ώρα. Ας βγούμε στο δρόμο. Κουβεντιάζουμε εκεί και αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Έλα, κορίτσι. Έλα. Έλα και πάρε τα σερβίτσια και πήγαινε τα μέσα. Έλα. Έλα, έλα. Έλα. Και έλα να συγυρίσουμε. Έλα. Να, και τούτα. Πάρε και τούτα. Δεν πρόλαβα να παντρευτώ, γιατί η ζωή έφυγε σαν αστραποβόλημα. Και έπειτα, γιατί αγαπούσα τρελά τη μητέρα σου που ήταν παντρεμένη. Δεν πρέπει να παντρεύεται κανείς. Δεν πρέπει, γιατί ο γάμος είναι πληκτικό πράγμα. Έτσι, έτσι. Πάλι μοναξιά. Όσο κι αν φιλοσοφεί κανένας, ωστόσο η μοναξιά είναι φρικτό πράγμα, πουλάκι μου. Αν και ουσιαστικά, βέβαια, μου είναι εντελώς αδιάφορο. Πάμε γρήγορα. Τι μας βιάζει? Προφταίνουμε. Φοβάμαι μήπως με σταματήσει η γυναίκα μου. Απόψε δεν θα παίξω μονάχα, θα καθίσω λίγη ώρα. Δεν είμαι στα καλά μου. Τι να κάνω, Ιβάν Ρωμάνιτς, για το άσθημα? Τι με ρωτάτε? Δεν θυμάμαι πια, παιδάκι μου, δεν ξέρω. Ας περάσουμε από την κουζίνα, ας περάσουμε. Εδώ. Κανείς δεν είναι εδώ. Πού πήγαν λοιπόν όλοι? Πήγαν στα σπίτια τους. Παράξενο. Μείνατε μόνοι εδώ? Μόνοι. Χαίρετε. Φέρθηκα πρωτήτερα κομμάτι άσχημα. Άπρεπα. Όμως εσείς δεν είσαστε σαν όλους τους άλλους. Εσείς είστε ανώτεροι και αγνοί. Εσείς τη βλέπετε την αλήθεια. Μονάχα εσείς μπορείτε να με νιώσετε. Σας αγαπώ. Σας αγαπώ βαθιά, ατέλειωτα. Σας αγαπώ. Χαίρετε. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσάς. Παρακαλώ. Λατρεία μου. Ω, ευτυχία μου. Τι υπέροχα. Τι εξαίσια, τι εκθαμβωτικά μάτια. Μάτια μου, μάτια τέτοια δεν έχω ξαναδεί σε καμιά άλλη γυναίκα. Πάψτε, Βασίλη Βασίλεβιτς. Είναι η πρώτη φορά που σας μιλάω για την αγάπη μου. Κι όλο μου φαίνεται πως δεν βρίσκομαι στη γη, μα σε έναν άλλο πλανήτη. Όμως, δεν βαριέσαι. Δεν μπορεί να σε αγαπήσουν με το στανιό, φυσικά. Όμως,
Δεν πρέπει να έχω κανέναν ευτυχισμένο αντεραστή. Δεν πρέπει. Παίρνω όρκο σ' ό,τι έχω ιερό, πως τον αντεραστή μου θα τον σκοτώσω. Ω, θαυμάσια. Εδώ κανείς. Εδώ δεν είναι κανένας. Εδώ είναι ο Ανδρέη. Ας μην τον ενοχλήσω που διαβάζει. Με συγχωρείτε, Βασίλη Βασίλιεβιτς. Δεν το ήξερα πως είσαστε εδώ. Είμαι με τη Ρώμα του σπιτιού και... Μου είναι αδιάφορο. Χαίρετε. Και εσύ. Μου κουράστηκες, γλυκό, φτωχό μου κοριτσάκι. Θα πρέπει να πέσεις νωρίτερα. Ο μπέμπης κοιμάται. Κοιμάται. Μα κοιμάται ανήσυχα. Αλήθεια, Χρυσή μου, ήθελα κάτι να σου πω, μα είτε εσύ φεύγεις ή εγώ δεν θα έχω καιρό. Το δωμάτιο που μένει τώρα ο μπέμπης μου φαίνεται υγρό και κρύο, ενώ η καμαρά σου είναι τόσο καλή για το παιδί. Γλυκιά μου, αγαπημένη μου, αν μπορούσες να μείνεις προσωρινά με την Όλια. Θα μείνεις με την Όλια σε ένα δωμάτιο για λίγο καιρό και το δωμάτιο όσο θα το δώσουμε στο μπέμπι. Αχ, είναι τόσο γλυκό το παιδάκι μου. Σήμερα το πρωί του λέω: «Μπέμπι, είσαι δικός μου, δικός μου». Και αυτός με κοιτάζει με τα ματούλια του. Θα είναι ίσως η Όλια. Αχ, αργή, αργή. Κυρία. Τι θέλεις? Είμαι ο Πρωτοποπόβ. Ο Πρωτοποπόβ? Ναι, κυρία, και σας καλεί να κάνετε μια βόλτα με την Τρόικα. Ο Πρωτοποπόβ, τι παράξενος. Ήρθε ο Πρωτοποπόβ και με καλεί να κάνουμε μια βόλτα με την Τρόικα. Λοιπόν, τι παράξενο που είναι αυτοί οι άντρες. Κάποιος ήρθε πάλι. Λες να πάω ένα περιπατάκο για κανένα τέταρτο της ώρας, Ειρήνα, ε? Πες του ότι έρχομαι αμέσως. Κάποιος χτυπά. Τώρα πρέπει να είναι η Όλγα. Τρέξε να ανοίξεις. Πάω να φορέσω τη γούνα μου. Να τα μας. Και έλεγαν πως τα έχουν γλέντι. Παράξενο. Έχω φύγει μισή ώρα πριν και ξέρω πως περιμένατε μασκαράδες. Όλοι έφυγαν. Έφυγε εκεί μάσα. Μη μου κάνετε ερωτήσεις. Είμαι κουρασμένη. Ου, ιδιοτροπίες. Και γιατί ο Πρωτοποπόβ περιμένει κάτω με την Τρόικα? Ποιον περιμένει? Συνεδρίαση μόλις τέλειωσε. Ταλαιπωρήθηκα. Η διευθύντριά μας είναι άρρωστη και είμαι εγώ στη θέση της. Το κεφάλι μου. Πονάει το κεφάλι μου, το κεφάλι μου. Ο Ανδρέη έχασε χτες τα χαρτιά 200 ρούβλια. Όλη η πόλη μιλάει γι' αυτό. Κι εγώ κουράστηκα στη συνεδρίαση να κάτσω. Η γυναίκα μου σκέφτηκε πάλι να με τρομάξει. Λίγο κόντεψε να φαρμακωθεί. Όλα πέρασαν με το καλό και είμαι καταχαρούμενος. Τώρα ξεκουράζομαι. Σαν να λέμε, πρέπει να φύγω. Τι να γίνει? Επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ κάθε αγαθό. Φεντόρ Ήλιτς, ερχόσαστε να πάμε πουθενά? Δεν το βαστώ να μένω σπίτι, δεν το βαστώ διόλου. Πάμε. Όχι, είμαι κουρασμένος, δεν έρχομαι. Κουράστηκα. Η γυναίκα μου πήγε στο σπίτι? Έτσι φαίνεται. Φιλώ το χέρι σου, Ειρήνα. Χαίρετε. Αύριο και μεθαύριο ανάπαυση όλη την ημέρα. Για χαρά σας. Είχα μια όρεξη για τσάι. Λογάριαζα να περάσω τη βραδιά μου με ευχάριστη συντροφιά και ο Φαλιάκεμ Χόμινουμ Σπέμ, η αιτιατική πρώτη κλητική. Ώστε και... λοιπόν θα πάω μονάχος μου. Το κεφάλι μου. Πονάει το κεφάλι μου. Ο Ανδρέη έχασε. Όλος ο κόσμος το λέει. Ας πάω να πλαγιάσω. Αύριο είμαι ελεύθερη. Θεέ μου, τι ευχάριστο που είναι αυτό. Αύριο ελεύθερη, μεθαύριο ελεύθερη. Το κεφάλι μου, πονάει το κεφάλι μου. Όλοι έφυγαν. Δεν έμεινε κανένας. Σε μισή ώρα θα είμαι στο σπίτι. Θα κάνω ένα μικρό περίπατο. Μάλιστα, κυρία. Στη Μόσχα, στη Μόσχα,
Στη Μόσχα. Απλωμένη στο διβάνι. Κάθονται τώρα κάτω από τη σκάλα. Τους λέω, κοπιάστε πάνω. Σάμα τις λέγω, γίνεται ποτέ σ' αυτό. Λένε, ο μπαμπάς λένε, δεν ξέρουμε που βρίσκεται. Ο Θεός φυλάξει, λένε, μην κάηκε. Τι πάνε και βάνουν με το νου τους. Και η αυλή είναι γεμάτη από κάτι... μισόγυμνους ανθρώπους. Να, να, πάρε, πάρε αυτό το γκρίζο φόρεμα, Νταντά. Ναι. Να, και αυτό. Ναι. Και το μπλουζάκι. Ναι. Πάρε και το τη φούστα, Νταντά. Ναι. Μα τι ήταν αυτό, ύψιστε Θεέ. Φαίνεται πως κάει και όλο το τετράγωνο του Κυρσίνοφσκι. Ναι. Να, πάρε και τούτο. Και τούτο πάρε. Ναι. Ο καημένος ο Βερσίνιν ήταν κατατρομαγμένος. Ναι. Παραλίγο να καεί και το σπίτι τους. Ας περάσουν τη νύχτα εδώ. Στο σπίτι τους δεν πρέπει να τους αφήσουμε να γυρίσουν. Του καημένου του Φεντώτη του κάηκαν όλα τα πράγματα. Τίποτα δεν του μείνε. Θα έπρεπε να φωνάξει το Φεραπόντο, Λουσκά. Γιατί δεν θα μπορέσω να τα σηκώσω. Πού χαθήκατε? Κανένας δεν ακούει το κουδούνι. Ελάτε λοιπόν εδώ. Ποιος είναι εκεί? Κοίτα παραμάνα πως πετάγονται οι φλόγες από εκείνο το παράθυρο. Τι φρίκι. Και πόσο να έχει κουράσει. Διατάξτε! Να, πάρε αυτά και πηγαίνε τα κάτω. Εκεί κάτω από τη σκάλα στέκονται οι δεσποινίδες κακοτήλιν. Να τους τα δώσεις. Να, να, δώσε και αυτό. Μάλιστα, στα 12 κι εγώ ήταν το ίδιο κι η Μόσχα. Χριστέ και Παναγιά μου. Οι Φραντζέζοι είχαν σας στήσει ολότερα. Έλα, έλα, πήγαινε, πήγαινε. Διατάξτε! Ταντά μου, χρυσή μου, να τους τα δώσεις όλα. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη από τίποτα. Όλα δώστα. Κουράστηκα. Μόλις με βαστούν τα πόδια μου. Τους Βερσίνι δεν είναι σωστό να τους αφήσουμε να γυρίσουν στο σπίτι. Τα κοριτσάκια θα πλαγιάσουν στη τραπεζαρία και ο Αλεξάνδρ Γνάτιεβιτς κάτω στο Βαρόνου. Το ίδιο και Φεντόκινς του Βαρόνου. Ή η Ιασμίνη σε εμάς στο σαλόνι. Ο γιατρός ανεπίτηδες είναι μεθυσμένος. Τρομερά μεθυσμένος και είναι αδύνατο να μείνει κανείς μαζί του. Επίσης και τη γυναίκα του Βερσίνι να τη βάλετε στην τραπεζαρία. Όλους, αγάπη μου, μη με διώχνει. Ανοησίες, λες, Νταντά. Ανοησίες, κανένας δεν σε διώχνει. Παιδάκι μου, χρυσό. Εγώ κοπιάζω. Γλυκιά μου. Εγώ δουλεύω. Μα σαν δεν θα μπορώ πια. Όλοι θέλουν να μου πουν τράβα. Έννοια σου. Όμως πού να πάω, πού. 80 χρονών γυναίκα. 82 χρόνια. Έλα, δεν κάθεσαι κομμάτι, Νταντά. Κουράστηκες πια, φτωχιά μου. Έλα, ξεκουράσου, καλή μου. Πώς χλώμια λες. Κάτω λένε πως πρέπει γρήγορα να διοργανωθεί μια επιτροπή βοηθείας για τους πυροπαθείς. Τι λες, θαυμάσια ιδέα. Γενικά πρέπει όσο μπορεί γρηγορότερα να βοηθάει κανείς τους φτωχούς ανθρώπους. Αυτό είναι υποχρέωση των πλουσίων. Αχ, ο Μπέμπης και η Σόφωτσκα κοιμούνται ξένιαστα. Από τούτη την κάμαρα δεν φαίνεται η πυρκαγιά. Εδώ είναι ήσυχα. Ναι. Χωρίς άλλο τα μαλλιά μου θα είναι άνω κάτω. Λένε πως πάχινα. Ψέμα. Καθόλου. Κοιμάσα, κοιμάται. Κουράστηκε η φτωχιά. Σου απαγορεύω να κάθεσαι μπροστά μου. Σήκω πάνω. Ξεκουμπήσου από εδώ. Μα γιατί την κρατάς του τη γριά όλια μου, δεν το καταλαβαίνω. Με συγχωρείς, μα. Κι εγώ δεν σε καταλαβαίνω. Καημενούλα μου, κουράστηκες πια. Απόκαμε η διευθύντριά μας, ε. Δεν θα γίνω ποτέ διευθύντρια. Θα σε εκλέξουν όλετσκα. Πρωτήτερα φέρθηκες τόσο πρόστιχα με τη Διοντά. Συγχωρείς, μα δεν είμαι σε θέση να το βαστάξω. Τα μάτια μου θάμπωσαν. Συγχώρεσέ με όλια. Πού πας, Μάσα? Πάω να βρω κάτω λίγη ησυχία, να μην ακούω τίποτα και κανένα.
παραμικρότερη προστιχιά. Μια άστοχη κουβέντα με κάνει άνω κάτω. Όλια μου, πρέπει να συνεννοηθούμε. Συ είσαι στο γυμνάσιο, εγώ στο σπίτι. Συ έχεις τα μαθήματά σου, εγώ το νοικοκυριό. Και όταν εγώ λέω κάτι που αφορά την υπηρεσία, θα πει πως ξέρω τι λέω. Ξέρω τι λέω. Και επιθυμώ αύριο κιόλας να μην βρίσκεται εδώ αυτή η γριά κλέφτρα, η παλιόγρια, αυτή η στρίγκλα. Σου απαγορεύω να με νευριάζεις, Όλια. Στο απαγορεύω. Αλήθεια, αν δεν κατέβεις, Όλια, αγάπη μου, να μείνεις κάτω, θα τσακωνόμαστε πάντοτε. Είναι φοβερό, Θεέ μου, φοβερό. Πού είμαστε? Είναι ώρα πια να πάμε στο σπίτι. Η πυρκαγιά λένε πως θα άρχισε να κοπάζει. Κάκι μονάχα ένα τετράγωνο κι όμως ήταν ένας αγέρας που στην αρχή θα έλεγε κανείς πως καίγεται όλη η πόλη. Είμαι κατάκουπος. Όλα της καχρισή μου. Συχνά κάνω τη σκέψη, αν δεν ήταν η Μάσα, θα σε παντρευόμουν εσένα, Όλετσκα. Είσαι πολύ καλή και... Ταλαιπωρήθηκα. Τι τρέχει? Και σαν επίτηδες ο γιατρός το όριξε στο πιωτό. Είναι μεθυσμένος. Φέση. Λες και το κάνει επίτηδες. Να τους. Θα ρω πως έρχεται εδώ. Ακούτε? Ναι, εδώ έρχεται. Με το γιατρό. Εγώ θα κρυφτώ. Κρυφτώ πίσω από αυτή εδώ την λάπα. Έχει να πιει δύο χρόνια. Δύο χρόνια έχει να πιει και να σου τώρα πιάσει και μέθηση. Καλύτερα να μην μας δει έτσι που είναι. Ναι. Μα τι θέλεις το λαβωμάνο? Θα τα κάνει όλα χάλια. Να τους πάρει όλους ο διάολος. Ο διάολος. Θα ρουν πως είμαι γιατρός και ξέρω να γιατρεύω όλες τις αρρώστιες. Ενώ εγώ δεν ξέρω απολύτως τίποτα. Όλα τα έχω ξεχάσει. Ό,τι ήξερα και δεν ήξερα. Δεν θυμάμαι τίποτα. Απολύτως τίποτα. Έλα πάμε, με μας παρήδησε. Να πάρει οργή. Την περασμένη Τρίτη θεράπευα μια γυναίκα στο Ζάσιτ. Πέθανε. Και το φταίξιμο είναι δικό μου που πέθανε. Ναι. Κάτι ήξερα εδώ και 30 χρόνια πριν, ενώ τώρα δεν θυμάμαι πια τίποτα. Τίποτα. Μπορεί και να μην είμαι καν άνθρωπος. Παρά μονάχα προσποιούμαι πως έχω χέρια και πόδια και κεφάλι. Μπορεί και να μην υπάρχω διόλου. Παρά μονάχα να μου φαίνεται πως περπατάω, τρώω, κοιμούμαι. Σύντα να μην υπάρχω. Ο διάολος ξέρει. Προχτές γινόταν μια κουβέντα στη μέση. Έλεγαν ο Σέξπιρ, ο Βολτέρος. Εγώ δεν τους διάβασα. Δεν τους διάβασα διόλου. Κι όμως με τα μούτρα μου έδειξα πως τάχα τους είχα διαβασμένους. Και οι άλλοι κάνουν το ίδιο σαν και εμένα. Έσχος. Εξευτελισμός. Και εκείνη η γυναίκα που την πέθανα την Τρίτη μου ήρθε στο νου μου και τα αναθυμήθηκα όλα. Και η ψυχή μου σκέβρωσε από αηδία, από σιγασιά. Πήγα λοιπόν και τα κοπάνησα. Ας καθίσουμε εδώ. Εδώ δεν θα έρθει κανένας. Αν δεν ήταν οι στρατιώτες, θα κεγόταν όλη η πολιτεία. Μπράβο τους. Χρυσός λαός. Αχ, τι λεβέντες. Τι ώρα είναι, κύριε? Κοντεύει 4, άρχισε να φέγγει. Όλοι κάθισαν στη σάλα. Κανένας δεν λέει να φύγει. Κάθεται κι αυτός ο σαλιώνης σας. Δεν πάτε καλύτερα να κοιμηθείτε, γιατρέ? Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Α, για κλάματα είσαι βαρόνε με αυτή την πολιτική σου φορεσιά. Τα κοπάνησες για τα καλά, Ιβάν Ρωμάνιτς. Είσαι λεβεντιά. In vino veritas, έλεγαν οι αρχαίοι. Όλοι με παρακαλούν να διοργανώσουμε μια συναυλία υπέρ των πυροπαθών. Ουφ, ποιος θα καθίσει τώρα να... Δεν είναι δύσκολο να γίνει, φτάνει να θέλει κανείς. Η Μαρία Σεργέγευνα, κατά τη γνώμη μου, παίζει θαυμάσιο πιάνο. Παίζει θαυμάσιο. Το έχει κιόλας ξεχάσει. Έχει να παίξει 3 χρόνια ή 4. Εδώ πέρα δεν σκαμπάζει κανένας από μουσική, ούτε ψυχή. Εγώ όμως καταλαβαίνω. Και σας βεβαιώνω στο λόγο της τιμής μου πως η Μαρία Σεργέγευνα παίζει υπέροχα. Μπορώ μάλιστα να πω πως έχει πραγματικό ταλέντο. Έχετε δίκιο, βαρόν. Την αγαπώ πολύ τη Μάσα. Είναι τόσο γλυκιά. Να μπορείς να παίζεις τόσο όμορφα και συγχρόνως να βλέπεις πως κανένας, μα κανένας δεν σε νιώθει. Ναι. Μα θα ήταν τάχα σωστό να πάρει μέρος σε μια συναυλία. Τι να σας πω, παιδιά, εγώ δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Μπορεί και να είναι πάρα πολύ ωραία τούτη προσπάθεια. Επειδή οφείλω να το παραδεχτώ πως ο διευθυντής μας είναι καλός άνθρωπος. Μάλιστα πάρα πολύ καλός, εξυπνότατος. Μα έχει και κάτι αντιλήψεις.
Φυσικά αυτό δεν τον αφορά. Μα αν πάλι το θέλετε, μπορώ και να το μιλήσω. Να το... Α, τι ωραίο αυτό το ρολόι. Α, από πορσελάνη είναι. Έχω γίνει χάλια στην πυρκαγιά. Πώς κατάντησα έτσι. Χτες άκουσα τυχαία πως τάχα πρόκειται να μεταφέρουν αλλού την ταξιαρχία μας. Άλλοι λένε στο Πολωνικό Βασίλειο και άλλοι τάχα στην Τζίτα. Κι εγώ άκουσα να το λένε. Τι να γίνει. Τότε πια είναι που θα ερημωθεί ολότελα η πόλη. Θα φύγουμε κι εμείς. Με σπάσετε ένα τόσο ακριβό πράγμα. Αχ, Ιβάν Ρωμάνιτς. Ιβάν Ρωμάνιτς, μηδέν η διαγωγή σας. Ήταν το ρολόι της Μακαρίτσα της μαμάς. Και σαν μπορεί... Και σαν είδαμε της μαμάς, μπορεί και να μην το σπάσα διόλου. Παρά μονάχα να το νομίζετε πως το σπάσα. Μπορεί να το νομίζετε πως υπάρχουμε, ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχουμε διόλου. Τίποτα δεν ξέρω. Κανένας δεν ξέρει τίποτα. Τι κοιτάτε, ε? Η Ναταλία φλερτάρει με τον πρωτοποπά μου και εσείς δεν το βλέπετε. Ορίστε. Καθώς είστε το χάμι και δεν βλέπετε τίποτα, ενώ η Νατάλια κορτάρει με τον πρωτοποπό. Πώς σας φαίνεται τούτο εδώ το χάπι, πώς σας φαίνεται τούτο εδώ το χάπι, πώς σας Ναι. Μα αληθινά τι παράξενα που είναι όλα αυτά. Όταν άρχισε η πυρκαγιά έτρεξα γρήγορα στο σπίτι. Πλησιάζω, κοιτάζω το σπίτι μας, σώω και αυλαβές και έξω από κάθε κίνδυνο. Κι όμως τα δυο μου κοριτσάκια στέκονται στην εξώπορτα ολομόναχα με τα νυχτικά τους. Η μητέρα τους δεν φαινόταν πουθενά. Μαζεύτηκε κόσμος, άλογα τρέχουν, σκυλιά. Ενώ στα προσωπάκια των παιδιών μου ήταν ζωγραφισμένη η αγωνία, η φρίκη, η ηκεσία και δεν ξέρω τι άλλο ακόμα. Η καρδιά μου μάτωσε σαν είδα αυτά τα μουτράκια. Θεέ μου, σκέφτομαι τι άλλο ακόμα είναι γραφτό να περάσουν τούτα τα παιδιά στο διάστημα της μακριάς ζωής τους. Ταρπάζω στην αγκαλιά μου, τρέχω και ολοένα συλλογίζομαι το ίδιο πράγμα. Τι άλλο ακόμα μέλετε να περάσουν σε τούτο τον κόσμο. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω, κύριοι. Επιθυμώ τρομερά να φιλοσοφήσω. Τέτοια είναι τούτη τη στιγμή η διάθεσή μου. Σαν να κοιμούνται όλοι. Απόψε έχω ένα κέφι εξαιρετικό. Θέλω να ζήσω, να ζήσω. Τρατατάμ. Ταραμ, ταμ, ταμ. Ταραραμ. Όλα μου τα ρουχαλάκια πάνε. Έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Τι αστεία είναι αυτά. Καήκαν όλα. Όλα, όλα, όλα. Τίποτα δεν μου μείνει. Κάει και η κιθάρα, κάει και η φωτογραφία. Και όλα μου τα γράμματα. Και έλεγα να σας χαρίσω το σημειωματάριό μου. Μα κι αυτό κάηκε. Μα όχι, όχι, σας παρακαλώ, φύγετε, Βασίλη Βασίλεβιτς. Εδώ απαγορεύεται. Τάχα, γιατί να επιτρέπετε για τον Βαρόνο και για μένα όχι. Αλήθεια, πρέπει να φύγουμε. Τι γίνεται, πυρκαγιά? Α, ναι, λένε πως σκοπάζει. Όχι, πολύ παράξενο μου φαίνεται. Γιατί να επιτρέπετε για τον Βαρόνο και για μένα όχι. Πάλι αυτό το άρωμα. Ταραραμ. Ρατάμ. Βασίλη Βασίλεβιτς, πάμε στο σαλόνι. Λαμπρά. Αυτό θα το σημειώσουμε. Τη σκέψη τούτη θα μπορούσα να σας την εξηγήσω, μα φοβάμαι τις πάπιες μήπως ερεθίσω. Ε, Τούζεμπαρ! Τουκ, τουκ, τουκ! Τουκ, τουκ, τουκ! Πάμε, Φεντόδη. Μετά από σας, Στέφανα. Μα διέμεινε σε καπνούς αυτός ο Σαλιώνη. Καλέ, ο Βαρόνος κοιμάται. Βαρόνε! Βαρόνε! Ωστόσο, πολύ κουράστηκα. Το εργοστάσιο κεραμοποιίας. Μη θαρείτε πως παραμιλάω, στα αλήθεια σας λέω. Γρήγορα θα πιάσω δουλειά σε ένα εργοστάσιο κεραμοποιίας. Έγινε κιόλας η σχετική κουβέντα. Ειρίνα Σεργέγευνα, είσαστε τόσο χλωμή, πανόρια, γοητευτική. Όλο μου φαίνεται πως η χλωμάδα σας καταβγάζει τη σκοτεινή ατμόσφαιρα σαφώς. Είσαστε θλιμμένοι. Είσαστε ανικανοποίητοι από τη ζωή. Ελάτε μαζί μου, ας πάμε να δουλέψουμε μαζί. Νικολάη Αλβόβιτς, φύγετε από εδώ. Εδώ είσαστε. Έννοια σας, δεν σας βλέπω. Φιλώ το χέρι σας, Ειρήνα. Χαίρετε. Εγώ να πηγαίνω. Σας κοιτάζω τώρα και ξαναθυμάμαι όταν κάποτε, πριν από καιρό, την ημέρα της γιορτής σας, εσείς όλη η ζωή, χαρούμενοι,
Μιλούσατε για τις χαρές της εργασίας και εκείνη την δυσευτυχισμένη ζωή που ονειρευόμουν τότε. Πού είναι? Έχετε δάκρυα στα μάτια? Πέσετε να κοιμηθείτε. Άρχισε να χαράζει. Έρχεται η αυγή. Αν μου δίνατε το δικαίωμα να θυσίαζα για σας τη ζωή μου. Νικολάη Αβόβιτς, φύγετε. Μα την αλήθεια πια. Φεύγω, φεύγω. Κοιμάσαι, Φεντόρ. Δεν πας καλύτερα στο σπίτι να κοιμηθείς? Γλυκιά μου Μάσα, αγαπημένη μου Μάσα. Είναι κατάκοπη. Καλύτερα να την αφήσεις να ησυχάσει, Φέντια. Φεύγω αμέσως. Γλυκούλα μου καλή, γλυκιά μου. Σ' αγαπώ εσένα, τη μοναδική μου. Αμό, άμα, σάματ. Αμά μου, σαμάτι, σάμαντ. Μα όχι, δέστε την. Είναι καταπληκτική. Είμαι παντρεμένος μαζί της 7 χρόνια και όμως όλο μου φαίνεται πως στεφανώθηκα μονάχα χτες. Λόγω τιμής. Όχι, μα την αλήθεια, σε αξιοθαύμα στη γυναίκα. Είμαι ευχαριστημένος. Είμαι ευχαριστημένος. Βαρέθηκα, βαρέθηκα, βαρέθηκα. Κοίτα που δεν μου φεύγει από το μυαλό. Μα είναι να μη σε πιάνει αγανάκτηση. Μου κάθεται σαν μπρόκα στο κεφάλι. Δεν μπορώ πια να σοπάσω. Μιλώ για τον Αντρέη. Υποθήκευσε τούτο το σπίτι στην τράπεζα και όλα τα λεφτά τα μάζεψε η γυναίκα του. Κι όμως το σπίτι αυτό δεν ήταν μονάχα δικό του. Ανήκε και στους τέσσερις μας. Έχει υποχρέωση να το ξέρει αυτό. Αν είναι καθώς πρέπει άνθρωπος. Όρεξη που έχεις Μάσα, τι να του κάνεις? Ο Αντρούσια είναι καταχρεωμένος. Ας τον λοιπόν να πάει στο καλό. Όπως και να είναι το πράγμα, με πνίγει το δίκιο. Δόξα να και ο Θεός δεν είμαστε φτωχοί. Εγώ δουλεύω, πάω στο γυμνάσιο, έπειτα δίνω και μαθήματα. Είμαι ένας τίμιος άνθρωπος. Απλώς. Όμνια μέα με κομπόρτο, καθώς λένε. Εμένα δεν μου χρειάζεται τίποτα. Όμως με κάνει να γανακτώ η αδικία. Πήγαινε, Φεντόρ. Είσαι κουρασμένη. Ησύχασε, μισή ωρίτσα. Και εγώ θα καθίσω εκεί, θα να σε περιμένω. Κοιμήσου. Είμαι ευχαριστημένος. Είμαι ευχαριστημένος. Είμαι ευχαριστημένος. Μα αλήθεια, πώς προστίχεψε ο Αντρέη μας. Πώς ξεθύμανε και γέρασε πλάι σε αυτή τη γυναίκα. Μια φορά ετοιμαζόταν να γίνει καθηγητής. Ενώ χτες πενευόταν πως το πέτυχε επιτέλους να γίνει μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου. Είναι επαρχιακός σύμβουλος και ο Πρωτοποπόφ πρόεδρος. Όλος ο τόπος μιλάει γι' αυτό. Γελούν και μονάχα αυτός δεν ξέρει τίποτα και δεν βλέπει τίποτα. Και να, όλοι έτρεξαν στην πυρκαγιά ενώ αυτός κάθεται στην καμαρά του και αδιαφορεί για όλα. Παίζει μονάχα το βιολί του. Ω, είναι φρικτό, φρικτό, φρικτό. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να το βαστάξω πια. Δεν το μπορώ, δεν το μπορώ. Τι είναι? Πετάξτε με έξω, πετάξτε με έξω. Τι έχεις? Δεν το βαστώ πια. Τι έχεις, αγάπη μου, τι έχεις? Ειρήνη μου, πού πήγαν όλα, πού είναι? Ο Θεέ μου, Θεέ μου. Τα ξέχασα πια όλα, τα ξέχασα. Όλα είναι μπερδεμένα μέσα στο κεφάλι μου. Δεν θυμάμαι πια πώς λέγεται ιταλικά το παράθυρο. Να το ταβάνι. Όλα τα έχω ξεχάσει. Μέρα με την ημέρα τα ξεχνάω όλα. Ενώ η ζωή φεύγει και δεν ξαναγυρίζει ποτέ πια. Ποτέ. Σύχασε. Δεν θα φύγουμε ποτέ για τη Μόσχα. Το βλέπω πως δεν θα φύγουμε ποτέ. Αγάπη μου, ησύχασε. Όχι, είμαι δυστυχισμένη. Δεν μπορώ να δουλέψω. Θα πάψω πια να εργάζομαι. Φτάνει, φτάνει. Έκανα τηλεγραφήτρια. Τώρα κάθομαι στην ομαρχία και τα μισώ. Και τα περιφρονώ όλα. Ό,τι και αν μου δώσουν να κάνω. Μη κλαις, γλυκιά μου. Είμαι 24 χρονών. Δουλεύω από καιρό και το μυαλό μου στέγνωσε. Αδυνάτησα, ασχήμινα και τίποτα, τίποτα. Καμιά ικανοποίηση. Ενώ τα χρόνια περνούν και όλο σου φαίνεται πως απομακρύνεις από την πραγματική πανόρια ζωή. Φεύγεις όλο και πιο μακριά. Όλο και πιο μακριά. Σε κάποιο θαρρύς φάραθρο. Είμαι απελπισμένη. Και πως ζω ακόμα. Πως σκοτώθηκα ήσαμε τώρα. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Μην κλαις, μικρούλα μου. Μην κλαις, κι εγώ επιλέω. Εσύ κλαίω. Φτάνει. Να, δεν κλαίω πια. Φτάνει. Φτάνει. Γλυκιά μου, σου μιλάω σαν αδελφή. Σαν φίλη. Αν θέλεις τη συμβουλή μου, παντρέψου το βαρόνο. Έπειτα. Εσύ τον εκτιμάς, τον σέβεσαι τόσο πολύ. Είναι αλήθεια πως δεν είναι όμορφος, μα είναι πολύ καθώς πρέπει, τόσο καθαρός. Ο κόσμος θα παντρεύεται από αγάπη μα και για να εκπληρώσει τον προορισμό του. Εγώ τουλάχιστον έτσι σκέφτομαι και θα παντρευόμουν χωρίς έρωτα. Οποιονδήποτε κι αν με ζητούσε θα τον παντρευόμουν. Φτάνει,
Φτάνει να ήταν καθώς πρέπει άνθρωπος. Θα περνά ακόμα και ένα γέρο. Δεν θα με ένοιαζε. Όλο περίμενα να εγκατασταθούμε στη Μόσχα. Και νόμιζα να συναντήσω τον άνθρωπο που θα μου τέριαζε. Έκανα όνειρα γι' αυτόν, τον αγαπούσα. Μα φαίνεται πως όλα ήταν ανοησίες. Όλα ήταν ανοησίες. Γλυκιά μου, πανόρια μου, αδελφούλα, όλα τα νιώθω, όλα. Όταν ο βαρόνος Νικολάη Αβόβιτς παραιτήθηκε από το στρατιωτικό και μας ήρθε με σακάκι, μου φάνηκε τότε τόσο άσχημος και έβαλα τα κλάματα. Με ρωτούσε γιατί κλαίτε, πώς να του το πω. Και όμως, αν το έφερνε ο Θεός να σε παντρευτεί, θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη. Γιατί αυτό είναι άλλο πράγμα. Ολότελα άλλο πράγμα. Γυρίζει έτσι λες και έβαλε αυτό στη φωτιά. Μάσα, είσαι κουτί. Η πιο κουτί στο σώμα μας είσαι εσύ. Συμπάθησέ με, σε παρακαλώ. Θέλω να σας εξομολογηθώ το κρίμα μου, αγαπημένες μου αδελφές. Τυραννιέται η ψυχή μου. Θα το εξομολογηθώ σε εσάς και πια σε κανέναν άλλον. Ποτέ. Θα το πω τούτη τη στιγμή. Αυτό είναι το μυστικό μου. Όμως εσείς πρέπει να τα ξέρετε όλα. Δεν μπορώ να σοπάσω. Αγαπώ. Αγαπώ. Αγαπάω τούτον τον άνθρωπο. Τον είδατε πριν από λίγο. Μα τι κάθομαι και σας λέω. Με δύο λόγια αγαπώ τον Βερσίνη. Άστα αυτό. Έτσι κι αλλιώς εγώ δεν σ' ακούω. Πες μου τι να κάνω. Μη χώνεσαι πίσω από το παραβάν όλια. Στην αρχή μου φαινόταν παράξενος. Έπειτα τον λυπόμουν. Έπειτα τον αγάπησα. Τον αγάπησα για τη φωνή του. Για τα λόγια του, για τα δυο άμυρα κοριτσάκια του. Οπωσδήποτε δεν σ' ακούω. Ό,τι ανοησίες και αν λες εγώ μια φορά δεν σ' ακούω. Ω, είσαι κουτί όλια. Αγαπώ. Τέτοια πάει να πει είναι η μοίρα μου. Πάει να πει αυτό είναι το ριζικό μου. Και αυτός μ' αγαπά. Όλα αυτά είναι τρομακτικά, ναι. Είναι κακό, δεν είναι. Ο γλυκιά μου Ιρίνσκα. Πώς λοιπόν θα τη ζήσουμε τη ζωή μας? Τι θα απογίνουμε? Όταν διαβάζεις κανένα ρομάντζο σου φαίνονται πως όλα αυτά είναι τόσο παλιά και όλα τόσο φυσικά. Όταν αγαπήσεις ίδια, τότε βλέπεις καθαρά πως κανένας δεν ξέρει τίποτα και πως καθένας πρέπει να αποφασίζει μονάχος του για τον εαυτό του. Καλές μου αδελφούλες, σας εξομολογήθηκα το μυστικό μου και τώρα θα σοπάσω. Θα γίνω τώρα σαν τον τρελό του Γκόγκολ. Η σιωπή. Η σιωπή. Σε παρακαλώ, άφησε με ήσυχο. Τι θες λοιπόν, δεν σε καταλαβαίνω. Εγώ, Αντρέι Σεργέγεβιτς, σας το είπα 10 φορές πια. Πρώτα δεν είμαι για σένα ο Αντρέι Σεργέγεβιτς. Μα η εξοχότητά σας. Οι πυροσβέστες εξοχότατε ζητούν να τους επιτρέψετε να πάνε στο ποτάμι μέσα από το περιβόλι. Αλλιώς πηγαίνουν ένα γύρο. Σωστός, Μπελά. Καλά. Πες τους καλά. Μα πού είναι η Όλγα? Όλγα! Εδώ είμαι, Αντρέι. Για σένα ήρθα. Δώσε μου το κλειδί της δουλάπας. Εγώ το έχασα το δικό μου. Εσύ έχεις ένα μικρό κλειδάκι, θα ρω. Ναι, πάρ' το, Αντρέι. Μα τι τρομερή πυρκαγιά. Τώρα άρχισε να κοπάζει που να πάρω ο διάολος. Με φούρκισε τούτος ο Φεραπών και του είπα μια κουταμάρα. Η εξοχότητά σας. Μα γιατί σωπαίνεις όλια? Είναι καιρός πια να αφήσετε αυτές τις ανοησίες και να μην κάνετε αυτά τα μούτρα. Αρκετά βάσανε έχει ζωή. Εσείς εδώ. Η Μάσα είναι εδώ. Και η Ειρήνα είναι εδώ. Λοιπόν, θαυμάσια, ας εξηγηθούμε καθαρά και εξάστερα. Μια για πάντα. Τι έχετε εναντίον μου? Τι? Δεν τα αφήνεις αυτά, Αντριούσα. Αύριο εξηγιόμαστε. Τη μαρτυρική νύχτα. Μην ταράζεστε. Εγώ σας ρωτάω με απόλυτη ψυχραιμία. Τι έχετε εναντίον μου? Μιλήστε ορθά κοφτά. Τρατατα. Γεια σου όλια. Ο Θεός μαζί σου. Να σε φιλήσει ο Λίνουσκα. Γεια σου, Αντρέη. Φύγε. Είναι πολύ κουρασμένος. Θα εξηγηθείτε αύριο. Αλήθεια, Αντριούσα. Ας τα αναβάλουμε για αύριο. Όχι. Είναι ώρα να κοιμηθούμε. Μονάχα θα σας πω τι έχω και θα φύγω τούτη τη στιγμή. Πρώτα-πρώτα, κάτι έχετε εναντίον της Νατάλιας της γυναίκας μου. Και το παρατηρώ από την ημέρα που παντρεύτηκα. Η Νατάλια είναι ένας θαυμάσιος και τίμιος άνθρωπος. Ευθύς και ευγενικός. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τη γυναίκα μου την αγαπώ. Και τη σέβομαι. Τη σέβομαι, καταλαβαίνετε? Και απαιτώ να τη σέβονται επίσης και οι άλλοι. Επαναλαμβάνω, είναι τίμιος και ευγενικός άνθρωπος. Και όλες οι δυσαρέσκειές σας με συμπαθάτε είναι απλώς καπρίτσια για τίποτα άλλο. Δεύτερο,
Μου φαίνεται σαν να κακιώνεται γιατί δεν έγινα καθηγητής και δεν ασχολούμαι με την επιστήμη. Όμως εγώ υπηρετώ στο Επαρχιακό Συμβούλιο. Είμαι μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου και αυτή μου την υπηρεσία την θεωρώ το ίδιο ιερή και ψηλή σαν να εξυπηρετώ την επιστήμη. Είμαι μέλος του Επαρχιακού Συμβουλίου και είμαι υπερήφανος γι' αυτό, αν θέλετε να ξέρετε. Τρίτον, έχω να σας πω. Υποθήκευσα το σπίτι χωρίς να ζητήσω τη συγκατάθεσή σας. Σε αυτό βέβαια φταίω. Ναι. Και παρακαλώ να με συγχωρέσετε. Όμως με παρακίνησαν σε αυτή την πράξη τα χρέη μου. 35.000. Δεν παίζω πια χαρτιά. Από καιρό τα παράτησα. Όμως το σπουδαιότερο που μπορώ να πω για δικαιολογία μου είναι ότι εσείς είσαστε κορίτσια και παίρνετε τη σύνταξή σας, ενώ εγώ δεν έχω κανένα εισόδημα εδώ πέρα που τα λέμε. Η Μάσα δεν είναι εδώ? Από πού είναι λοιπόν? Παράξενο. Δεν μ' ακούν. Η Νατάλια είναι ένας έξοχος και τίμιος άνθρωπος. Όταν παντρεύτηκα νόμιζα πως θα είμαστε ευτυχισμένοι. Όλοι ευτυχισμένοι. Όμως Θεέ μου, αγαπημένες μου αδελφές, χρυσές μου αδελφούλες, μη με πιστεύετε. Μη με πιστεύετε. Α, πού είναι η Μάσα? Η Μάσα δεν είναι εδώ? Όλια, ποιος χτυπάει το πάτωμα? Είναι ο γιατρός, ο Ιβάν Ρωμάνιτς. Είναι μεθυσμένος. Τι ανήσυχη νύχτα. Όλια, τα μαθες? Την παίρνουν από εδώ την ταξιαρχία. Την μεταφέρουν κάπου μακριά. Δεν βαριέσαι, μονάχα διαβώσεις. Θα μείνουμε τότε μόνες, Όλια. Λοιπόν, χρυσή μου, αγαπημένη μου, εκτιμώ και σέβομαι τον Βαρόνο. Είναι έξοχος άνθρωπος. Δέχομαι να τον μαντρευτώ. Μοναχά, ας πάμε στη Μόσχα. Σε θερμοπαρακαλώ, ας πάμε. Καλύτερο από τη Μόσχα δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο. Ας πάμε, Όλια. Ας πάμε, ας πάμε. Εδώ, σε αυτόν τον κήπο θα περιμένω, καθισμένο στην πολυθρόνα μου να με καλέσουν. Καρατατζούνια. Είσαστε πολύ καλό παιδί, Βλαντιμίρ Καρλόβιτς. Ζήσαμε τόσο αγαπημένα. Ελάτε άλλη μια φορά να σας φιλήσω. Χαίρετε, αγαπητέ μου. Καλή αντάμωση, Αλεξέη Πετρόβιτς. Όχι καλή αντάμωση, μα χαίρετε. Γιατί δεν θα ξαναειδωθούμε ποτέ πια? Ποιος το ξέρει? Ορίστε, αλλά και εγώ τις κλάψα. Κάποτε θα ανταμώσουμε πάλι. Σε καμιά δεκαπενταριά χρόνια. Μα τότε είναι ζήτημα αν θα γνωρίσουμε ένας τον άλλον. Θα ανταλλάξουμε ένα ψυχρό χαιρετισμό. Σταθείτε. Σταθείτε να σας φωτογραφίσω για μια τελευταία φορά. Δεν θα ξαναειδωθούμε πια, Νικολάη Αβόβιτς. Φιλώ το χέρι σας, Ειρήνα Σεγγέγευνα. Σας ευχαριστώ για όλα. Για όλα. Μα στάσου λοιπόν. Αν θέλει ο Θεός, θα ξανασμίξουμε και πάλι. Να μας γράφετε όμως. Χωρίς άλλο να μας γράφετε. Αντίο, κήπε. Αντίο, δέντρα. Οπ. Οπ. Αντίο, ήχο. Ποιος ξέρει, μπορεί και να παντρευτείτε εκεί στην Πολωνία. Η γυναίκα σας, η Πολωνέζα, θα σας αγκαλιάσει και θα σας πει «Κοχάνε». Ο χρόνος κυλάει. Μας έμεινε λιγότερο από μια ώρα. Από την πυροβολαρχία μας μονάχα ο Σαλιώνη θα πάει με Μαούνα, ενώ εμείς θα φύγουμε παρατεταγμένοι. Σήμερα φεύγουν 3 πυροβολαρχίες. Αύριο πάλι άλλες 3. Και στην πόλη θα απλωθεί η ησυχία και η γαλήνη. Και η τρομερή ανία. Μα πού είναι η μαγεία σε Αγιάγευνα? Η Μάσα είναι στον κήπο. Να την αποχαιρετήσουμε. Χαίγεται. Πρέπει να φύγουμε γιατί θα βάλω τα κλάματα, Νικολάη Αβόβιτς. Φιλώ το χέγι σας, Ειρήνα Σεγγέγευνα. Στο καλό. Στο καλό. Περάσαμε θαυμάσια εδώ. Ο. Ο. Στο καλό. Ανάκη Μάσα, σας πρόλαβε. Στο καλό. Η Μάσα τους ξεπροβοδάει. Έφυγαν.
Και εμένα ξέχασαν να με αποχαιρετήσουν. Και εσείς τι κάνετε τόση ώρα? Μα και εμένα παραδόξως μου ξέφυγε. Εξάλλου θα τους δω γρήγορα. Αύριο φεύγω. Ναι, άλλη μια μέρα μας έμεινε. Σε ένα χρόνο θα αποστρατευτώ. Θα ξαναγυρίσω εδώ και θα ζήσω το υπόλοιπο της ζωής μου κοντά σας. Ένας χρονάκος ακόμα μου μείνει για να πάρω τη σύνταξή μου. Θα σας ξανάρθω και θα αλλάξω τη ζωή μου με τον πιο ριζικό τρόπο. Θα γίνω τόσο σιγανούλης, καλοπροαίρετος, παστρικούλης. Κι όμως θα έπρεπε να αλλάξετε τρόπο ζωής, καλέ μου, Ιβάν Ρωμάνης. Θα έπρεπε οπωσδήποτε. Ναι, ναι, το νιώθω, το νιώθω. Ταρα, τα τζούμπια, ταρα, τα τζούμπια, ταρα, τα τζούμπια. Ο Φαντόρ ξύρισε το μουστάκι του. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Γιατί? Θα σας έλεγα σαν τι μοιάζουν τώρα τα μούτρα σας, μα δεν μπορώ. Τι να γίνει, έτσι συνηθίζεται. Είναι μόντους βιβέντι. Ο γυμνασιάρχης μας είναι με ξυρισμένο μουστάκι. Και εγώ το ίδιο. Μόλις έγινα επιθεωρητής, ξυρίστηκα. Αυτό δεν αρέσει σε κανέναν, μα εμένα καρφίδι μου καίγεται. Εγώ είμαι ευχαριστημένος. Είτε είμαι με μουστάκια, είτε είμαι χωρίς μουστάκια, είμαι το ίδιο ευχαριστημένος. Όπως ο Αντρέι. Όπως ο Αντρέι είναι ευχαριστημένος εργιανίζοντας το καροτσάκι το μωρό που κοιμάται. Ιβάν Ρωμάνιτς, καλέ μου, χρυσέ μου, είμαι τρομερά ανήσυχη. Χτες ήσασταν στο βουλεβάρτο. Θέλω να μου πείτε τι έτρεξε εκεί. Τι έτρεξε? Τίποτα. Μικροπράγματα. Δεν βαριέστε. Λένε τάχα πως ο Σαλιώνη και ο Βαρόνος συναντήθηκαν χθες στο βουλεβάρτο μπροστά στο θέατρο. Ω, και... σταματήστε μα την αλήθεια. Καλύτερα να πάω μέσα. Μπροστά στο θέατρο. Ο Σαλιώνη άρχισε να μπαίνει στο ρουθούνι του Βαρόνου και εκείνος δεν βάσταξε και του είπε κάτι προσβλητικό. Δεν ξέρω, σαν χλαμάρες. Δεν ξέρω γιατί όλα με τρομάζουν σήμερα. Όλα τα έχω πια έτοιμα και το απόγευμα θα στείλω τα πράγματά μου. Εγώ και ο Βαρόνος θα στεφανωθούμε αύριο. Θα φύγουμε αμέσως κιόλας για το εργαστήριο κεραμοποιίας. Και μεθαύριο δεν θα βρίσκομαι πια στο σχολείο. Αρχίζει καινούργια ζωή. Θα με βοηθήσει άραγε ο Θεός. Όταν έδινα εξετάσεις για το πτυχίο της δασκάλας, έκλαψα από χαρά, από ευδαιμονία. Σε λίγο θα έρθει το κάο για τα πράγματα. Όλα καλά και άγια, μονάχα που δεν μοιάζουν για σοβαρά. Όλο ιδέες και πολύ λίγη σοβαρότητα. Ωστόσο, σου εύχομαι με όλη μου την καρδιά να ευτυχήσεις. Γλυκιά μου, Ειρήνουσκα. Καλή μου. Χρυσούλα μου, θα φύγετε μακριά. Πού να σας φτάσει κανείς? Έμεινα πίσω σε ένα αποδημητικό πουλί που γέρασε και δεν μπορεί να πετάξει. Πετάξτε, αγαπημένες μου. Πετάξτε με την ευχή του Θεού. Άδικα, Φεντόρ, ξυρίσατε το μουστάκι. Μα δεν σταματάτε πια, λέω εγώ. Αχ. Λοιπόν, σήμερα θα φύγουν οι στρατιωτικοί και πάλι όλα θα πάρουν τον δρόμο τους σαν πρώτα. Ό,τι και να πείτε, η Μάσα είναι καλή και τίμια γυναίκα. Εγώ την αγαπώ. Την αγαπώ και ευχαριστώ την τύχη μου. Κάθε άνθρωπος και η μοίρα του. Και έτσι αύριο το βράδυ δεν θα ξανακούσω πια αυτή την προσευχή της Παρθένου, ούτε και θα ξαναδώ τον πρωτοπόπο. Αλήθεια, ο Πρωτοποπόφ κάθεται εκεί στην τραπεζαρία. Ήρθε και σήμερα. Η διευθύντριά μας δεν ήρθε ακόμα? Όχι, έστειλε να τη φωνάξουν. Αν ξέρατε πόσο κόπο μου κάνει να ζω μονάχη χωρίς την Όλια. Εκείνη μένει στο γυμνάσιο, είναι διευθύντρια. Είναι όλη μέρα απορροφημένη από τη δουλειά της. Ενώ εγώ είμαι μόνη, πλήττω. Δεν έχω τι να κάνω. Και μου είναι μισητό το δωμάτιο που μένω. Έχω πάρει πια την απόφασή μου. Μια που είναι τυχερό να μην πάω στη Μόσχα. Ας γίνει λοιπόν ό,τι γίνει. Τέτοια είναι η μοίρα μου. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Όλα είναι θέλημα του Θεού. Αυτό είναι αληθινό. Ο Νικολάη Αβόβιτς με ζήτησε. Τι να γίνει? Το καλοσκέφτηκα και το αποφάσισα. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι εκπληκτικό μάλιστα το πόσο είναι καλός. Ναι. Κι άξαφνα σαν να φύτρωσαν φτερά μέσα στην ψυχή μου. Έγινα εύθυμη, ξαλάφρωσα. Και πάλι μου ήρθε η όρεξη να δουλέψω. Να δουλέψω. Μονάχα που χτες συνέβη κάτι σαν κάποιο μυστικό να κρεμάστηκε από πάνω μου. Άρες, μάρες, κουταμάρες.
Η διευθύντρια. Α, ήρθε η διευθύντρια. Πάμε, Ειρήνα. Στρογγυλοκάθισε το χάμο και περνάει ζωή και κότα. Γιατί? Τίποτα. Αγαπούσατε τη μητέρα μου? Πολύ. Και εκείνη σας αγαπούσε? Αυτό πια δεν το θυμάμαι. Ο δικός μου είναι εδώ. Έτσι έλεγε κάποτε η μαγείρισά μας η Μάρφα για το χωροφύλακά της. Ο δικός μου. Είναι λοιπόν εδώ ο δικός μου? Όχι ακόμα. Όταν παίρνεις την ευτυχία σε μικρές δόσεις σποραδικά και έπειτα τη χάνεις σαν και εμένα, τότε σιγά σιγά γίνεσαι χυδαία, κακότροπη. Να, εδώ μέσα στο στήθος μου νιώθω κάτι να βράσει. Να και ο Ανδρέι, ο αδελφούλης μας. Κυλάει το καρότσι σκυφτός. Πάνε πια όλες οι ελπίδες. Κάποτε χιλιάδες λαούς σήκωσαν μια καμπάνα. Ξοδεύτηκαν γι' αυτό ένα σωρό κόπη και λεφτά και αυτή έπεσε άξαφνα και τσακίστηκε. Ξαφνικά, στα καλά καθούμενα. Το ίδιο και ο Ανδρέι. Μα πότε πια θα ησυχάσουν μέσα στο σπίτι? Πολύ γρήγορα. Τι θόρυβος είναι αυτός? Είναι το ρολόι μου. Είναι παλιό και χτυπά την ώρα. Η πρώτη, η δεύτερη και η πέμπτη πυροβολαρχία θα φύγουν ακριβώς στη μία. Κι εγώ αύριο. Για πάντα? Δεν ξέρω. Μπορεί να γυρίσω σε ένα χρόνο. Αν και ο διάολος το ξέρει αυτό. Θα βαριέσαι. Θα διάσει η πόλη. Θα μοιάζει σαν να την έχουν σκεπάσει με ένα καλπάκι. Κάτι έτρεξε χτες κοντά στο θέατρο. Όλοι μιλούν γι' αυτό και εγώ μόνο δεν ξέρω τίποτα. Τίποτα. Νοησίες. Ο Σαλιώνη άρχισε να τα βάζει με το παρόνο και εκείνος άναψε. Το πρόσβαλε και το αποτέλεσμα ήταν να αναγκαστεί ο Σαλιώνη να τον καλέσει σε μονομαχία. Θα ρω πως είναι ώρα πια. Στις 12.30 στο δημόσιο άλσος. Να, σε εκείνο εκεί που φαίνεται από εδώ πίσω από το ποτάμι. Παφ! Παφ! Σαλιώνη, φαντάζεται πως είναι ο Λέρμοντοφ. Γράφει μάλιστα και στίχους. Μας αφήσουμε τα αστεία. Είναι πια η τρίτη μονομαχία του. Κίνος. Του Σαλιώνη. Και του Βαρόνου. Τι του Βαρόνου? Τα μπέρδεψα πάλι. Κι όμως λέω πως δεν θα έπρεπε να τους το επιτρέψουν. Μπορεί να τον πληγώσει το Βαρόνο ή ακόμη και να τον σκοτώσει. Ο Βαρόνος είναι καλός άνθρωπος, μα ένας Βαρόνος περισσότερο, ένας Βαρόνος λιγότερο, τάκα δεν είναι το ίδιο. Ας τους να χτυπηθούν. Δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι. Κάτι. Α, ακούγεται ο μάρτυρ. Ο μάρτυρας από τον κήπο. Καλά. Μπορείς να με περιμένεις. Είναι ο Σκαρτσόπ, φωνάζει. Κάθε μέσα στην βάρκα. Κατά τη γνώμη μου, και να συμμετέχει κανένα σε μια μονομαχία και να παρευρίσκεται σε αυτή έστω υπό την ιδιότητα του γιατρού, είναι απλώς ανήθικο. Αυτό μονάχα μας φαίνεται. Εμείς δεν υπάρχουμε. Τίποτα δεν υφίσταται στον κόσμο. Εμείς δεν υπάρχουμε. Παρά μονάχα μας φαίνεται πως υπάρχουμε. Μα δεν βαριέσαι? Έτσι όλη μέρα λένε. Δεν φτάνει που ζεις σε ένα τέτοιο κλίμα που από τη μια στιγμή στην άλλη δεν το έχει τίποτα να αρχίσει να χιονίζει, μα να έχεις και τούτες τις πολυλογίες. Δεν θα πάω στο σπίτι. Δεν μου είναι μπορετό να πηγαίνω εκεί. Όταν θα έρθει ο Βερσίνη του το λέτε. Να, πετάνε κιόλας τα πολεμικά πουλιά. Είναι κύκνοι οι αγριοχήνες. Αγαπημένα μου, ευτυχισμένα μου. Θα φύγουν οι αξιωματικοί. Θα φύγετε εσείς. Η αδελφή μου θα παντρευτεί και εγώ θα μείνω στο σπίτι ολομόναχος. Και η γυναίκα σου? Η γυναίκα μου? Φυσικά έχω γυναίκα. Είναι τίμια, καθώς πρέπει, έστω καλή αν θέλετε. Όμως έχει μέσα της παρόλα αυτά κάτι που την κατεβάζει στο επίπεδο ενός μικρού, τυφλού και αγκαθωτού ζώου. Σε κάθε περίσταση δεν είναι άνθρωπος. Σας μιλώ πως ένα φίλο. Σαν το μοναδικό άνθρωπο που μπορώ να ρίξω την ψυχή μου. Αγαπώ την Ατάλια, αυτό είναι αλήθεια. Όμως ώρες μου φαίνεται καταπληκτικά τυποτένια. Και τότε τα χάνω. Δεν το καταλαβαίνω πια γιατί την αγαπώ τόσο. Ή τουλάχιστον γιατί την αγαπούσα. Εγώ παιδί μου, αύριο φεύγω. Ίσως να μην ξαναδιδωθούμε ποτέ πια. Να λοιπόν, να ποια είναι η συμβουλή μου. Ξέρεις, βάλε το καπέλο σου.
πάρε στα χέρια τον μπαστούνι σου και φεύγα. Φεύγα και πήγαινε. Πήγαινε και ρίξε πέτρα πίσω σου. Και όσο μακρύτερα πας, τόσο το καλύτερο για σένα. Γιατρέ, είναι ώρα. Είναι κιόλας 12:30. Γεια σου, Αντρέη. Γεια σου, Αντρίουσα. Αμέσως. Μα πώς σας βαρέθηκα όλους. Αντρέη, αν με ζητήσει κανένας, να πεις πως δεν θα αργήσω. Δεν πρόφτασε να βγάλει άχνη και η αρκούδα τον αδράχνη. Γιατί βοκάτε, γέρο μου, πώς πάει η υγεία, καλά? Υγεία και χαιρετίσματα. Άδικα κολοσκάει ο γέρος. Δεν θα επιτρέψω πολλά πράγματα στον εαυτό μου. Θα τον λαβώσω μοναχά σαν μια μπεκάτσα. Ας βάλω λίγο άρωμα. Ορίστε, ορίστε. Σήμερα άδειασα όλο το μπουκαλάκι κι όμως εξακολουθεί να μυρίζει. Έχει μια μυρωδιά πτωμαίνης. Άφησε με ήσυχο. Σε θερμό παρακαλώ, άφησε με ήσυχο. Να υπογράψτε τα έγγραφα. Άου μέσα. Άου. Πολύ κινθαρό πως είναι ο μόνος άνθρωπος μέσα στην πόλη που είναι ευχαριστημένος γιατί φεύγουν οι αξιωματικοί. Αυτό είναι ευνόητο. Θα ερημώσει τώρα η πόλη μας. Αγάπη μου, θα γυρίσω αμέσως. Πού θα πας? Είναι ανάγκη να πεταχτώ στην πόλη. Έπειτα να ξεπροβοδίσω τους συναδέρφους μου. Δεν μου λες την αλήθεια, Νικολάη? Γιατί είσαι τόσο αφηρημένος σήμερα? Τι συνέβη χτες μπροστά στο θέατρο? Σε μια ώρα θα γυρίσω πάλι και θα είμαι μαζί σου. Ασύγκριτή μου, έχουν περάσει κιόλας 5 χρόνια που σ' αγαπώ και ακόμα δεν μπορώ να σε συνηθίσω. Κι όλο μου φαίνεσαι ακόμα πιο όμορφη. Τι εξαίσια, υπέροχα μαλλιά, τι μάτια. Αύριο θα σε πάρω να φύγουμε. Θα εργαστούμε, θα γίνουμε πλούσιοι. Τα όνειρά μου θα ξαναζωντανέψουν. Θα γίνεις ευτυχισμένη. Ένα μονάχα παράπονο έχω, ένα. Μονάχα αυτό. Το ότι εσύ δεν μ' αγαπάς. Αυτό δεν είναι στο χέρι μου. Θα γίνω γυναίκα σου και θα είμαι πιστή και υποταγμένη. Όμως αγάπη δεν υπάρχει, τι να γίνει. Δεν αγάπησα καμιά φορά στη ζωή μου. Ω, πως τον ονειρευόμουν τον έρωτα. Από καιρό τον ονειρεύομαι, μέρες και νύχτες. Όμως η ψυχή μου είναι σαν ένα πολύτιμο πιάνο που είναι κλειδωμένο και το κλειδί χαμένο. Το βλέμμα σου είναι ανήσυχο. Δεν έκλεισα μάτι όλη τη νύχτα. Στη ζωή μου δεν υπάρχει τίποτα που να είναι τόσο τρομερό που θα μπορούσε να με τρομάξει και να. Μονάχα τούτο το χαμένο κλειδί σπαράζει την ψυχή μου και δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Πες μου τίποτα. Πες μου τι, κάτι. Τι να σου πω, τι? Ό,τι να είναι. Σονί, σονί. Τι ανοησίες. Τι κούφια μικροπράγματα αποκτούν κάποτε στη ζωή σημασία. Έτσι άξαφνα και στα καλά καθούμενα. Τι όμορφα δέντρα. Και στην πραγματικότητα πόσο θα έπρεπε να ήταν όμορφη πλάι του η ζωή. Αου! Πρέπει να πηγαίνω, είναι ώρα πια. Να. Ένα δέντρο ξεράθηκε. Κι όμως εξακολουθεί μαζί με τα άλλα να σχέται από τον αέρα. Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Αν πεθάνω θα εξακολουθώ ωστόσο να συμμετέχω στη ζωή με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Αντίο, αγάπη μου. Τα χαρτιά σου που μου έδωσες βρίσκονται πάνω στο τραπέζι μου, κάτω από τον ημεροδείκτη. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Όχι, όχι. Ειρήνα. Τι είναι? Δεν είναι πια σήμερα καφέ. Πες σε παρακαλώ να μου ψήσουν. Αντρέη Σεργέγεβιτς, μα τα χαρτιά δεν είναι δικά μου. Είναι του δημοσίου. Δεν τα έβγαλα εγώ από το μυαλό μου. Πού να είναι? Πού να πήγε το παρελθόν μου? Τον καιρό που ήμουν νέος, έξυπνος. Τον καιρό που ονειροπολούσα και σκεπτόμουν με κομψότητα. Τον καιρό που το παρόν και το μέλλον μου φωτίζονταν από μια ελπίδα. Γιατί μόλις αρχίσουμε να ζούμε γινόμαστε πληκτικοί, άχρωμοι, ανούσιοι, οκνηροί, αδιάφοροι, άχρηστοι, δυστυχισμένοι? Μα τι θέλεις? Τι είπατε? Τα να υπογράψετε τα χαρτιά. Με παρασκότησες, άφησε με ήσυχο. Τώρα δάω
Ο θηρορός του δικαστηρίου έλεγε πως τάχα της το χειμώνα στην Πετρούπολη το κρύο έφτασε τους 200 βαθμούς. Το παρόν μου είναι αποκρουστικό. Κι όμως όταν σκέφτομαι το μέλλον, τι αγαλίαση που νιώθω. Αισθάνομαι τόσο ανάλαφρα, τόσο απλόχωρα. Και από μακριά τρεμοσαλεύει ένα φως. Βλέπω την ελευθερία. Βλέπω πως εγώ και τα παιδιά μου λυτρωνόμαστε από την αργία, από τα πιωτά, από την καλοπέραση, από τον απογευματινό ύπνο, από την ταπεινή οκνηρία. Τάχα της λένε πως ξεπάγιασαν 2000 άνθρωποι. Ο κόσμος λέει τάχει χαμένα, μα στη Μετρούπολη γέννηκε, μας στη Μόσχα γέννηκε. Δεν το καλό θυμάμαι. Αγαπημένες μου αδελφές, έξοχες αδελφές μου, μάσα, μάσα αδελφούλα μου, μάσα αδελφούλα μου. Ποιος κουβεντιάζει εδώ τόσο δυνατά? Εσύ είσαι Ανδριούσα. Θα ξυπνήσεις τη Σόφοσκα. Η Λεφόπα φέρτη πρωί. Λε Σοφία το χμή τεζά. Βουζέτε νους. Αν θέλεις να παρλάρεις, δώσε τότε το καροτσάκι με το παιδί σε κανέναν άλλον. Φεραπών, πάρε σε παρακαλώ από τον κύριο το καροτσάκι. Μάλιστα, κυρία. Μιλάω πολύ σιγά. Ο μπέμπης μου γλυκός, ο άτακτος ο μπέμπης μου, ο κακός μου ο μπέμπης. Κοιτάξτε τον, το μπέμπης μου το γλυκό μου. Τα έγραφα. Πολύ καλά, θα τα κοιτάξω και θα υπογράψω ό,τι χρειάζεται. Έπειτα τα ξαναπά στην ομαρχία. Πολύ καλά. Μπέμπη μου, πώς τη λένε τη μαμά σου? Χρυσό μου εσύ, αγάπη μου εσύ. Και αυτή ποια είναι? Είναι η θεία Όλια. Πες τη θίτσα καλημέρα, Όλια. Ο κήπος μας είναι σαν μάντρα περαστική. Μέσα από εδώ περνούν και πεζοί και αμάξια. Ταντά, δώσε κάτι σε αυτούς τους μουσικούς. Να, σύρτες το καλό, καρδούλες μου. Αχ, φουκαράς λαός, σαν είσαι χορτάτος, δεν πας να παίξεις. Καλή σου μέρα, Ειρήνουτσκα. Ήχ, παιδάκι μου, να με που ζω. Ζω και βασιλεύω. Στο γυμνάσιο μαθές, σε ένα δημόσιο κτίριο, μαζί με την Όλιουσκα. Μ' αξίωσε ο Θεός τα γεράματα. Φεύγουμε, Όλια Σεργέγευνα. Είναι καιρός για μένα. Σας εύχομαι ό,τι επιθυμείτε. Πού είναι η Μαρία Σεργέγευνα? Είναι κάπου στον κήπο. Πηγαίνω να τη βρω. Θα έχετε την καλοσύνη, είμαι πολύ βιαστικός. Πάω να ψάξω κι εγώ. Μάσεγκα! Μάσα! Όλα έχουν το τέλος του. Μάσα! Να που κι εμείς θα χωριστούμε τώρα. Μάσα! Οι αρχές μας παρέθεσαν ένα είδος προγεύματος, ήπιαμε σαμπάνια. Ο δήμαρχος έβγαλε λόγο, εγώ έτρωγα κι άκουγα. Ενώ με την ψυχή μου βρισκόμουν εδώ κοντά σας. Σας έχω τόσο συνηθίσει. Θα ξανανταμώσουμε άραγε καμιά φορά? Μάλλον όχι. Η γυναίκα μου και οι δύο κορούλες μου θα μείνουν εδώ κανένα δύο μήνες ακόμα. Σας παρακαλώ, αν συμβεί τίποτα ή αν χρειαστεί τίποτα. Ναι, βέβαια, μείνετε ήσυχος. Στην πόλη αύριο δεν θα μείνει πια ούτε ένα στρατιωτικός. Όλα θα γίνουν μια ανάμνηση. Και φυσικά για σας θα αρχίσει μια καινούργια ζωή. Όλα γίνονται όχι όπως τα θέμε εμείς. Εγώ δεν το ήθελα να γίνω διευθύντρια και ωστόσο έγινε. Ώστε δεν είναι γραφτό να πάμε στη Μόσχα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για όλα. Με συμπαθάταν καμιά φορά. Έλεγα πολλά, πάρα πολλά, και γι' αυτό συμπαθήστε με. Και να με καλοθυμάστε. Μα γιατί δεν έρχεται η Μάσα? Αλήθεια, τι άλλο να σας πω για να με θυμάστε? Γιατί πράγμα να φιλοσοφήσουμε? Η ζωή είναι βαριά. Άλλοτε η ανθρωπότητα ήταν απασχολημένη με τους πολέμους. Γέμιζε όλη της την ύπαρξη με εκστρατείες, με επιδρομές, με κατακτήσεις. Τώρα όμως όλα αυτά είναι ξεπερασμένα και άφησαν πίσω τους ένα πελώριο κενό που για την ώρα δεν υπάρχει τίποτα να το γεμίσει. Η ανθρωπότητα τα αναζητάει αυτό με πάθος και φυσικά θα το βρει. Μονάχα να βρισκότανε πιο γρήγορα. Ξέρετε, αν στη Φιλοπονία προσθέσουμε τη μόρφωση και στη μόρφωση τη Φιλοπονία... Ωστόσο, είναι ώρα να πηγαίνω. Να την έρχεται. Ήρθα
Να σας αποχαιρετήσω. Στάσου να σε κοιτάξω. Αντίο. Φτάνει. Να μου γράφεις. Μην με ξεχνάς. Αφήσέ με, είναι ώρα. Όλγα Σεργέγευνα, πάρτε την. Είναι ώρα. Ώρα να πηγαίνω. Άργησα. Σόνι, Μάσα. Σόνι, μένει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ας κλάψει, άφησέ την να κλάψει. Καλή μου Μάσα. Χρυσή μου Μάσα. Είσαι η γυναίκα μου. Και εγώ είμαι ευτυχισμένος με ό,τι και αν συνέβη μεταξύ μας. Δεν παραπονιέμαι. Δεν σου κάνω καμιά παρατήρηση. Να, η Όλγα είναι μάρτυρας. Θα αρχίσουμε να ζούμε πάλι σαν πρώτα. Και από μέρους μου δεν θα ακούσεις ούτε μια λέξη. Ούτε το παραμικρότερο παράπονο. Στο κρογιάλι στέκει ένα πράσινο δέντρι. Με μια χρυσή καβένα. Με μια χρυσή καβένα. Πάει. Θα μου φύγει το μυαλό. Στο κρογιάλι στέκει δέντρι. Ήσύχασε. Δώσες με μοναρό. Δεν κλαίω πια. Δεν κλαίει. Δεν κλαίει πια. Είναι καλή, είναι. Στα κρουγιάλι στέκει ένα πράσινο δεντρί. Με μια χρυσή καδένα. Πράσινος γάτος. Πράσινο δεντρί. Αχ, τα πέρθεψα. Τα πέρθεψα. Αποτυχημένη ζωή. Τώρα δεν μου χρειάζεται πια τίποτα. Θα ησυχάσω σε λίγο. Δεν βαριέσαι. Τι σημαίνει τούτο το τραγούδι? Γιατί μου κόλλησε τούτη η λέξη στο μυαλό? Μπερδεύονται οι σκέψεις μου. Ησύχασε, ησύχασε καλή μου, έτσι. Έτσι, μπράβο. Πάμε μέσα. Όχι, δεν πάω εκεί μέσα. Όχι, εγώ δεν πατάω πια στο σπίτι τους και ούτε θα ξαναπατήσω ποτέ. Ελάτε να καθίσουμε κάπου εδώ μαζί, τουλάχιστον θα σου παίρνουμε. Αύριο δα φεύγω. Χθες την τρίτη τάξη πήρα από ένα μαντράχαλο τούτα εδώ τα μουστάκια και τα γένια. Επιτρέψτε μου να τα βάλω. Δεν μοιάζω με τον καθηγητή των γερμανικών. Ψέματα. Αστεία που είναι τούτα τα παιδιά. Τι να μοιάζει με τον Γερμανό? Ναι. Σόνι Μάσα. Πολύ του μοιάζω, πολύ. Εσύ είστε Φεντόρη Ήλιτς? Ναι, Νατάλια, εγώ. Στο καλό με τρομάξατε. Ειρήνα γλυκιά μου, σε έχω τόσο πολύ συνηθίσει. Το νομίζεις πως μου είναι τόσο εύκολο να σε αποχωριστώ? Στο δωμάτιό σου θα δώσω εντολή να βάλουν τον Αντρέι με το βιολί του. Ας παίζει εκεί όσο να είναι. Ωραία. Σαν να λέμε, αύριο θα μείνω πια ολομόναχη εδώ. Θα διατάξω πρώτα πρώτα να ρίξουν αυτά τα έλατα. Έπειτα τούτο εδώ το σφεντάμι. Τα βράδια είναι τόσο άσχημο. Χρυσή μου Ειρήνα, δεν σου πάει καθόλου αυτή η ζώνη? Είναι κακού γούστου. Γιατί κυλιέται εδώ στον πάγκο αυτό το πιρούνι? Μα κυρία. Σκασμός! Την έπιασε το γλυκό της. Φεύγουν. Φεύγουν οι δικοί μας. Τι να γίνει. Καλό τους ταξίδι. Φέντια. Ναι. Πρέπει να πάμε στο σπίτι. Πού είναι το καπέλο μου και η μπέρτα μου? Τα πήγα μέσα. Θα στα φέρω αμέσως. Ναι. Τώρα πια μπορούμε να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Είναι καιρός. Όλγα Σεργέγευνα. Τι είναι? Τι είναι? Τίποτα. Δεν ξέρω πώς να σας το πω. Ο Βαρόνος. Ο Βαρόνος. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, τέτοια ιστορία. Κουράστηκα. Ταλαιπωρήθηκα. Δεν θέλω πια να μιλήσω. Έπειτα δεν βαριέσαι? Τι συμβαίνει? Είναι φρικτή η σημερινή μέρα. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αγαπημένη μου. Τι πράγμα? Μιλήστε λοιπόν γρήγορα. Τι είναι, για το Θεό? Τώρα δά σκοτώθηκε στη μονομαχία ο Βαρόνος. Το ξέρα. Απόκαμα πια. Απόκαμα. Το ξέρα. Ας κλάψουν. Ταρατατζούμια. Με βαριέσαι. Πώς παίζει η μουσική. Μας φεύγουν όλοι. Ο ένας έφυγε για πάντα. Για πάντα. Θα μείνουμε μόνες για να ξαναρχίσουμε μια καινούργια ζωή. Πρέπει να ζήσουμε. Πρέπει να ζήσουμε. Θα έρθει καιρός. Θα μάθουμε όλοι γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί αυτά τα βάσανα. Δεν θα υπάρχει πια κανένα μυστήριο. Για την ώρα όμως πρέπει να ζήσουμε. Πρέπει να δουλέψουμε μονάχα για να δουλέψουμε.
Αύριο θα φύγω μόνη. Θα διδάσκω στο σχολείο και θα αφιερώσω όλη μου τη ζωή σε εκείνους που ίσως να τους είναι χρήσιμοι. Τώρα είναι φθινόπωρο. Γρήγορα θα έρθει ο χειμώνας. Θα τα στρώσει όλα με το χιόνι. Κι εγώ θα δουλεύω. Θα δουλεύω. Σε κοιτάζει τόσο έθιμα, τόσο χαρούμενο. Και θέλεις να ζήσεις. Ω Θεέ μου. Θα έρθει καιρός που θα φύγουμε κι εμείς για πάντα. Θα μας ξεχάσουν. Θα λησμονίζουν τις μορφές μας, τις φωνές μας και πόσες είμαστε. Όμως τα βάσανά μας θα γίνουν χαρές για εκείνους που θα ζήσουν μετά από μας. Η ευτυχία και η ειρήνη θα πλωθεί στη γη. Και οι άνθρωποι θα θυμηθούν με ένα καλό λόγο και θα ευλογούν αυτούς που ζουν τώρα. Ω, αγαπημένες μου αδελφές, η ζωή μας δεν είναι ακόμα τελειωμένη. Θα ζήσουμε. Η μουσική παίζει τόσο έφθημα, τόσο χαρούμενα. Και θα έλεγε κανείς πως λίγο ακόμα και θα το μάθουμε γιατί ζούμε και γιατί υποφέρουμε. Αν το ξέραμε. Αν το ξέραμε. Μπέρτα και το καπέλο σου, Μάσα. Κύλησε το καλοκάκι σου, Αντρέ. Αν το ξέραμε. Αν το ξέραμε. Αν το ξέραμε. Ακούσαμε το έργο του Αντών Τσέχοφ «Τρεις αδελφές». Έπαιξαν οι ηθοποιοί Γιάννης Λαμπρόπουλος, Θάλια Παπάζογλου, Μάνια Τεχριτζόγλου, Εύα Κοταμανίδου, Μαρία Βουράκη, Γιώργος Χριστόπουλος, Δημήτρης Καταληφός, Γιάννης Θωμάς, Δημήτρης Παπαγιάννης, Νίκος Γαλιάτσος, Κώστας Μάνος, Βασίλης Κεχαγιάς, Θόδωρος Κατσαδράμης, Έφη Πολυζωγοπούλου, Γιάννης Μοίρας, Αθηνά Δόμπρου. Μετάφραση Αθηνά Σαραντίδη. Μουσική επιμέλεια Κώστας Μιλωνάς. Ρύθμιση ήχου Χριστίνα Σκάντζικα. Σκηνοθεσία Γρηγόρης Κωνσταντίν Μασαλάς. Παραγωγή Δημήτρης Φραγκουδάκης.